και ναι, αλλά καλημέρα, ρε, λέμε. Για να ξυπνάει λίγο η πόλη, να ξυπνάει λίγο η Μακεδονία μας, να ξυπνάει λίγο η πόλη. Η πόλη. Τι έπρεπε να πει μου, είμαι που είμαι εγώ μπουκωμένο, έχει και εσύ τη φωνούλα σου βραχνιασμένη. Ωραία, εκπομπή θα κάνουμε σήμερα, ρε. Α, μην κάνουμε. Τι α μην κάνουμε, δεν κοιτάξτε. Άμα βάλει μουσική, μπορεί να πάει καλύτερα. Λες. Ξέρω εγώ τα μουσικά δεν βγαίνουν. Όχι, δεν βγαίνουν. Αυτή τη στιγμή τα μουσικά τα έχουμε όλα από κάτω, τα έχουμε καβαλήσει. Άμα δεν είναι μουσική, να τα έρθει να πάρουν. Μπα, όχι, δεν νομίζω. Άμα είναι ο Πάουξ είναι για πάνω, μια χαρά. Ο Πάουξ είναι ακροματικότητε. Εσύ λέγε τα δικά του τώρα. Εφού είμαστε εδώ πέρα μέσα στην πόλη, ναι. Τα άλλα τα Ιντερνετια μπορεί να λε ότι δεν στα άλλα τα Ιντερνετια. Δεν τα πάμε αυτά πάντα ίδια να λέμε. Πάουξ, Άρη. Άρη, όχι. Γιατί ωραίο, ο Άρης έχει λαό πολύ. Σήμερα θα πάμε να δούμε το μάτς του Άρη με τη Λαμία. Θα πάμε να δούμε Παναθηναϊκός Βόλο. Σήμερα... Θα μου εξηγήσεις εσύ με το δικό σου γλαφυρό τρόπο. Σήμερα τι έχει. Άρης Λαμία, Βόλος Παναθηναϊκός σήμερα. Μάλιστα. Ματσάρες έχει. Θα μου εξηγείς με γλαφυρό δικό σου τρόπο, όπως εσύ ξέρεις, τι σημαίνει κοινωνιολογικά η πρόσληψη του Κούγια στο Ολυμπιακό. Μην το πεις ακόμα. Πάρω τηλέφωνο. Πάρ' το τηλέφωνο. Αλλά θέλω. Α, όχι υπόθεση. Θέλω να μου το εξηγήσεις πριν τον πάρεις τηλέφωνο. Έτσι. Θα μιλήσουμε για τη μεγάλη νίκη του Άρη στο μπάσκετ στην Τουρκία που τους έχει εκεί, τους κάνει κομποσκίνη. Για αυτό βγήκαν έξω και πανηγυρίζανε το πράγμα. Δεν ξέρω. Εσύ ήσουν έξω, είδε Αριανού να πανηγυρίζουν. Δεν είναι, δεν είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Έτσι βλέπει ότι η πόλη ερημώνει. Και εγώ μέχρι αργά ήμουν έξω κάπου τέλο πάντων. Αλλά δεν. Κάπου δεν χρειάζεται από τι αν δώσω αναφορά στην προσωπική μου ζωή στου άλλου. Yeah. Είπα μέχρι ένα σημείο υπάρχουν λεπτέ κόκκινε γραμμέ. Yeah, yeah. Λέμε όσα θέλουμε, όσα δεν θέλουμε δεν τα λέμε. Θα σε είδα. Δεν με ήταν εκεί που ήμουν. Δεν γίναμε εδώ. Άρα ήταν ύποπτο. Μπορεί να ήταν και ύποπτο. Είμαι γκόμενα, είμαι παίκτη, είμαι παράγοντα, είμαι παράγοντα άλλη ομάδα. Για να μην σε ναι. Μπορεί να ήταν και ύποπτο. Καλά έκανε. Καλά δεν έκανα. Δεν ξέρω. Σου λέω πραγματικά τώρα πριν ξεκινήσουμε για μολυθούμε να δούμε τα σαν σήμερα και τα άλλα. Εάν έκανα άλλη δουλειά. Άλλη δουλειά, παιδί. Δεν κάνω αυτό που κάνω που το λατρεύουμε. Δεν θα ερχόμουν σήμερα. Την άλλη δουλειά, δηλαδή τη λάτρευε. Όχι, θα επέλεγα κάτι που θα. Άρα, δηλαδή εσύ, αν ήμουν ένα παιδί μου, τώρα ξέρω εγώ δούλευα ω ταξί. Που θα μ' άρεσε να μεταξιζεί, να ξέρει. Γιατί θα είχε μα πολύ μουσχαμπέτη. Δεν κάνει και να ταξιζεί. Δεν κάνω. Θα έμπαινε κόσμο, θα έβγαινε, θα πειράζαμε, θα κάναμε ωραίο φλερτ, ποιοτικό. Τι φλερτά κάνει. Δεν θα κάνουμε φλερτ, δεν θε τώρα. Δεν θα καθόλου, δεν σε βλέπανε στο όρθιο. Εντάξει, χρειάζεται. Με τον μπλαμπλά δεν ξέρει. Θα μέχρι να. Τι θε τώρα, γιατί δείχνει πάνω, τι κάνει. Τίποτα. Εσύ δεν. Με τον Μπόι εσύ κάνεις. Κάτσε, δηλαδή, για να καταλάβω λίγο. Εσύ με τον Μπόι έκανες τα καμάκια σου. Δηλαδή, τι πρώτο Μπόι είσαι και εσύ. Δηλαδή με τον Μπόι έρχεσαι γυναίκες. Δηλαδή θες μια δουλειά για να κάνεις καμάκι που θα είσαι καθιστός. Όχι. Άλλο σε λέγω. Εσύ τώρα θες να κάνεις κουλιαμά. Οκ, okay, δεχτώ. Αλλά θέλω να σου πω, εσύ με τον Μπόι έρχεσαι καμιά γυναίκα. Όλα μετράνε. Και τα καλά και τα άλλα. Ναι, τι να το κάνω. Άμα δεν έχεις το παρλάρε να τη διαλύσει το μυαλό σου, το κάνεις μπαράλια, το πατήσεις κάτω, το κάνεις μαρμελάδα. Έτσι. Πάει ένας boy 1,96 και να μπορεί να δώσει τρεις λέξεις. Τέσσερις λέξεις. Έτυχε τώρα εδώ πέρα. Όχι, έχει πολλά. Δεν έτυχε. Άσε το έτυχε και δεν έτυχε. Άσε έτυχε. Δηλαδή εσύ τι προτιμάς, boy ή παρλάρε. Όρισε εδώ, σε βάζω. Ένα από τα δύο, ρε φίλε. Όχι, ένα από τα δύο διάλεξε. Ένα από τα δύο διάλεξε. Άντε, γιατί μου πουλά τρέλα τώρα. Άμα έχεις boy, κάνεις το μουγκό. Είχα ένα φίλο, ο οποίος ήταν ωραίος. Μουγκοθόδωρος. Ρε, αυτό σε λέω. Τι κάνει το boy. Ότι. Άμα ανοίγει και πετάς βατράκια από μέσα, τι να το κάνει τον boy, ρε φίλε. Αυτό έχει και για τη γυναίκα, ρε φίλε. Φυσικά ισχύει για όλες τις γυναίκες. Λοιπόν, θα πάμε. Φυσικά ισχύει αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεδιπλωθούμε. Να πούμε... Θα μάλλονε συνέχεια, δεν είσαι για ταξίδι. Σε νευρικό. Θα μάλλονε, ναι, θα μάλλονε. Θα μάλλονε, αυτή είναι μια αλήθεια. Θα μάλλονε στο ταξίδι. Θα μάλλονε. Αλλά τέλο πάντων για να πιστέψουν εκεί που ναι. Το κοιτούσαμε. Ενώ να πούμε... στη δουλειά σήμερα. Αν έκανα άλλη δουλειά, δεν θα ψεχόμουν. Σήμερα γιατί μου μπουκωμένο, σηκώθηκα με βαρύ κεφάλι. Λέω, άσε να έκανα σε τεστ γρήγορα, δεν είχα. Λέω, επομένω φεύγω για να είμαι και σωστό απέναντί σα. Έτσι δεν έχουμε εδώ αέρα πατέρα. Δεν γίνει να δούμε. Λοιπόν, θα το ξανακάνω και το απόγευμα το σερφ τεστ. Δοξάστε τον. Ποιον. Τον Νίκο. Μπράβο, δεν αντίνω. Αυτά θέλω, αυτά θέλω. Δοξάστε τον. Τώρα θα με πεις εσύ καταρχάς, αν έχεις κανένα Ιγνάτιο να γιορτάζει. Ιγνάτιος, ωραίο όνομα. Ακουστικό. Ο πρόεδρος. Ναι, Ιγνάτιος τώρα έρχεται εδώ, φέρνει αθλητικό διευθυντή, θα φέρει και παίχτες. Ένα που από ό,τι έμαθα είναι ο Γιώργης, το γνωρίζει καλά. Γιώργης. Ναι, ο Γιώργης, ο Γιώργος Σαββίδης. Δηλαδή ο Γιώργος θα φέρει τεχνικό διευθυντή. Ο Γιώργος Σαββίδης, ούτως άλλος, ο Γιώργος Σαββίδης, εδώ και 2-3 χρόνια, να σου πω, εδώ και 2-3 χρόνια, έχει κάνει, φτιάξει ένα τμήμα δικό του, χώρια τον Κωστίκο, τον Μαλιούφα, τα άλλα τα παιδιά που είναι στο τμήμα σκάουτιν, το οποίο ψάχνουν και παίχτες. Πού τους ψάχνουν. Ψάχνουν, πέτσε, έχουν το δικό σου τμήμα ξεχωριστό. Τώρα, άμα έχει κανένα ακόμα που του φέρνει. Βρίζα, τον έχουν μέσα. Του βρίζα, είναι στα πέριξ, υπάρχουν και στα πέριξ. Τι κάνει ο Βρίζα. Ασχολείται γι' αυτό. Τι κάνει, τι που. Τι που.
Το μέρος. Παίχτες αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα το μέρος. Ναι, παίχτες αυτό. Μάλιστα. Κάποια σχολεία σε αυτό το live. Α, μάλιστα. Λοιπόν, Ιγνάτιος. Ιγνάτιος. Σήμερα παγκόσμια μέρα ανθρώπινης αλληλεγγύης, δίνω μου. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το κοινό συμφέρον. Ναι. Αλληλεγγύη υπάρχει μόνο όταν υπάρχει κοινό συμφέρον. Καλά. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη σε αντίπαλα συμφέροντα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, κάνουμε, σήμερα, από ό, είναι απάτη. Απάτη λες, ναι. Δηλαδή. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή η μάνα το παιδί δεν είναι αδιοτελής η αγάπη της, δεν είναι με αλληλεγγύη, δεν είναι με φροντίδα. Δεν υπάρχει μάνα αλληλεγγύη στο παιδί, υπάρχει δηλαδή, μάνα παιδί. Εντάξει, okay, δηλαδή κάτσε. Πάλι, καμιά σχέση, εσύ ένα κολλητό καμιά σχέση, σου. Καμιά σχέση δεν είναι ανιδιοτελής, ούτε της μάνας με το παιδί. Είναι ρε η μάνα με το παιδί. Είναι ρε εσύ, τώρα μην τα ισοπεδώνεις όλα. Τις πάτε σαν γεροκομείο δεν έχουν σύνταξη, δεν τις πάμε. Ποιοι? Οι άνθρωποι. Όχι όλοι, τους πάει ένα ποσοστό. Λοιπόν, πάει ένα 15-20%. Άρα δεν υπάρχει. Το 80% εμείς κοιτάζουμε το πολύ, ρε φίλε. Δεν κοιτάξω λίγο. Το κακό παράδειγμα. Τρία παιδιά. Ναι. Τρία παιδιά, τέσσερα. Κάποιος πρέπει να την πάρει να την φροντίσει. Ναι. Κάποιο παιδί δεν το δίνει η αδυναμία η μάνα. Δεν νομίζω. Συνήθως η μάνα, να σου πω, αυτό που αντιλαμβάνουμε, δίνει αδυναμία σε αυτό να. Στον αδύνατο. Μπράβο. Αυτό κάνει. Στον πιο αδύνατο, λίγο να το βοηθήσει παραπάνω. Ναι. Αυτό είναι ναι. Κοινωνιολογική τώρα εξήγηση. Και είναι λογικό. Στον πιο φτωχό. Πιο... Αλληλεγγύη δεν υπάρχει. Δεν είναι αλληλεγγύη. Μετά δεν την πέφτουν οι μάνα. Οι αριστεροί δεν είναι αλληλεγγύη, δεν φωνάζουν. Αλληλεγγύη. Είναι ο ανθρώπο μα. Ο Σαρόπουλο απάντα εδώ τώρα. Οι αριστεροί κάνουν αλληλεγγύη στου αριστερού. Οι χριστιανοί στου χριστιανού. Α, δεν κάνουν σάντα. Στου δεξιού. Παοξίδε, παοξίδε. Οι Αργιανοί, του Αργιανού. Μ' αρέσει. Κανένα δεν κάνει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Αυτά στον, τα θέλω. Στον αντίπαλο, στον εχθρό. Θέλω να σα καλύψω αυτά γιατί βγάζει ωραίε ατάκια. Άρα λε αλληλεγγύη μόνο σε αυτού που μα βολεύει. Όχι. Στο κοινό συμφέρον. Στο κοινό συμφέρον, μάλιστα. Σα σήμερα ο Παπαδόπουλο, ο δικτάτορα, δηλώνει πω οι εκλογέ θα γίνουν όταν αυτό ω ωραία εντολή του ελληνικού λαού εκτιμήσει ότι μπορούν να γίνουν. Δηλαδή όταν εκτιμήσει ότι μπορεί να τι κερδίσει. Ναι. Έτσι και προφανώ κερδίζει το κοινό. Πιστεύει ότι άμα έκανε εκλογέ δεν τι κέρδισε. Θα τι κέρδισε. 85% θα έπαιρνε. Τώρα για τώρα λες. Όχι, α, τότε ναι, το 70 αφού έχουμε και έγραφε. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σαν σήμερα επιστρέφει και ο Σαμαράς. Τον ήξεραν οι Αμερικάνοι αυτόν. Καλά κάνανε, εντάξει, μεταξύ μας. Καλά κάνανε. Εντάξει. Όπου δικτατορία, οπισθοχώρηση της κοινωνίας, προβληματισμός, φτώχεια. Α, μπράβο, σωστά. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό τώρα είμαστε τέλεια με το Μητσοτάκη. Δεν είμαστε ποτέ τέλεια. Και δεν θα είμαστε ποτέ τέλεια. Χθες κάναμε και μια κουβέντα. Ακόμα και τέλεια να είσαι. Ναι. Να περιμένεις. Το κάναμε έξω. Σε κουβεντούλα. Εμείς και δυο. Ναι, κάνουμε και άλλες κουβέντες. Φιλοσοφημένες. Να περιμένεις το. Θα έρθει κάτι στραβό να το χαλάσει το τέλειο. Πάντα υπάρχουν στραβό. Μπράβο. Μπράβο, αλλά δηλαδή, δεν υπάρχει τον Παπαδόπουλο, τον Καραμαλή και τα λοιπά. Τον Παπαδρέο καλύτερο ο Μητσοτάκης, αυτό λες. Αλληλεγγύη υπάρχει, απλά δεν τη βγάζουμε στα κανάλια, λέει. Ποιος το λέει αυτό. Εδώ λέει ένας φίλος. Υπάρχει, αλλά προφανώς δεν τα δείχνει, δεν βολεύει. Αγόρασε μου μερικά χαρτομάτια, Μάνεξ, συγκινήθηκα με το μήνυμά σου. Κούλα, αύριο πρέπει να πάρουμε σοβαρότητα την νίκη στην Κηφισιά για την πρωτιά του 2021. Παιδιά, τώρα αυτό το πράγμα που άκουγε είναι δύο-τρία. Όχι, δεν φοβάμαι κανένα, θα σου πω. Ο άλλος δηλαδή. Ναι, οκ, okay. Θέλουν σοβαρότητα. Αυτή τη στιγμή ο Πάουκ έχει να αντιμετωπίσει μόνο την υπεροψία του. Την υπεροψία του. Δεν νομίζω ότι ο προπονητή. Αλλά έχουμε τέτοιο προπονητή, ο οποίο πλέον ναι. Έχει καταλάβει τα λάθη του. Φοβάται την Κηφισιά όφελο. Μάλιστα. Εντάξει, οκ, okay. Σου λέει πάλι δεν παίζει ο Τάισον, δεν παίζει ο Ζήφκοβιτ. Εγώ να πω την αμαρτία μου. Ναι. Φοβάμαι τη διαιτησία. Ναι. Εγώ προσωπικά φοβάμαι τη διαιτησία. Αν τα πείσει αυτή. Όχι, όχι, ανάλογο. Δεν θα πω άμα πω αυτή. Βλέπω ο Ολυμπιακό θωρακίζεται κι άλλο με κούγια. Έτσι. Χθες τον πήρα τηλέφωνο, σήμερα εγώ, όχι για άλλο θέμα. Ναι. Βλέπω θωρακίζεται. Η Άκη του Γιαννάκη του Παπαδόπουλου και κόβει και ράβει διαχρονικά. Ναι. Ο Παναϊκός είναι τάτσι με τσικότσι με την κυβέρνηση διαχρονικά. Τι έχει όλου του διαιτητέ στη Μακεδονία. Ο καθένα. Εγώ έχω δύο πέναντι, φίλε, και άλλα 6-7 που δεν μου δώσουν. Άλλο είπα, εγώ δεν με ακούσα. Ναι. Ναι. Τι είναι, από την παιδί είναι από τη Μακεδονία. Εδώ δεν είπε πριν λίγο η αλληλεγγύη, μόνο άμα είναι στο ίδιο συμφέρον. Δεν είναι στο ίδιο συμφέρον. Έτσι, δράμα το βρίσκει, τι να πούμε. Και τι έγινε που την έχω. Κάτι έχει εσύ. Είναι στο ΠΑΟΚ. Ασχολείται. Ο ΠΑΟΚ είναι όχι. Μπορεί να είναι από τη Μακεδονία, αλλά να είναι ταγμένο αλλού. Αλλά δεν θα έχουμε αλληλεγγύη. Λέω, ελέγχεται του διαιτητέ στη Μακεδονία. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Θα τα πούμε αυτά. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένα. Κούλι με φαν σε βλέπω από το 3-1 με τον Ολυμπιακό. Καλημεράρε όλε. Μην πιάνει τι κάλτσε με τα χέρια σου, βρέ, έχει μικρόβια. Παιδιά, για τον Φαμπιάνο που με ρωτάτε, δεν υπάρχει κάτι επίσημο από τον ΠΑΟΚ. Άντε να σα το πω τώρα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι. Ναι, όχι, με ρωτάνε από τον Φαμπιάνο. Από τον ΠΑΟΚ, σαν ΠΑΟΚ. Δεν είναι πάντα πάρει, υπάρχει ένα δεξιμπάκ. Ναι, ο ΠΑΟΚ, σαν ΠΑΟΚ δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τον Φαμπιάνο. Αυτό ξέρω. Επίσημα πλέον. Ο Λουτσέσου δεν τον θέλει. Εγώ σου λέω τι έχω μάθει τώρα. Δεν ξέρω, ο Λουτσέσου τον θέλει. Τι να σου πω. Δεν έχω κάνει κουβέντα. Πάρτε ένα τηλέφωνο, θέλει τον Φαμπιάνο. Ναι, okay. Πάντως ο ΠΑΟΚ, ναι. Σαν ΠΑΟΚ επίσημος, ναι. Με τον Φαμπιάνο δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Τι επίσημος ήταν. Πότε τελειώνει του Φαμπιάνο το τηλέφωνο. Σε 10 μέρες. Τελειώνει. Τώρα. Το συμβόλαιο. Τώρα τελειώνει.
θεωρεί, δεν ξέρω, προφανώς το αφήνει πιο μετά, θεωρεί ότι είναι μεγάλος. Που για μένα δεν είναι μεγάλος. Δεν τελειώνει τον Ιούνιο. Ναι, ρε φίλε, αλλά από το Γενάρη μπορεί να κουβεντιάσει όπου θέλει. Άρα δεν μπορεί να πάει να κουβεντιάσει σήμερα που λέμε. Καλά, δεν μπορεί να έχει κάνει μια προσέγγιση. Ότι θέλουμε... Για μένα έκανε προσέγγιση. Να πιάσει τον ατζέντη. Εσύ τώρα θα έλεγε 6 μήνες πριν. Με έναν πάω παράνομο, θα έλεγε εδώ από το ραδιόμενο τη ΜΗ. Μα του λέω, σε μια εβδομάδα δεν είναι παράνομος. Τώρα είναι παράνομο. Τώρα εντάξει, τύπη. Δηλαδή σε μια εβδομάδα μπορεί να πει στον ΠΑΟ. Μπορεί. Ναι. Μπορεί. Αλλά προστατεύει τον ΠΑΟ, ξέρω αν έχει κάνει κάτι με τον Φαμπιάνο. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε. Το πετά για Φαμπιάνο. Το έμαθα χθες. Επίσημα δεν έχει ασχοληθεί καθόλου ΠΑΟ με Φαμπιάνο. Ναι, αφού αν το πει ότι επίσημα, θα βγουν οι άλλοι από την άλλη μεριά και θα πούνε. Μα πώς μιλάει 6 μήνες. Καλά, δεν πει 6 μήνες. Τρεις μέρες, σε τρεις μέρες θα σταματάει. Μπορεί να σε πήρε, δηλαδή, πώς το κάνει. Okay, δεν το σκέφτηκα έτσι, αλλά οκ. Okay. Σαν σήμερα να πούμε ότι γεννήθηκε η Άννα Βύση, φίλη σου. 57 γεννηθήσα. Ωραία, είναι 66 κλεισμένα. 66 κλεισμένα. Όχι 66, Τι όχι. 66. 66 κλεισμένα. Βαλής, Μιχαλίσος, Μητρόπουλος, Βύση, συμμαθητές στο Λύκειο. Έλα ρε. Καλημέρα την Άρα! Το 57, όλοι. 66 Βύση. Μεγάλη μαγιά. Για μένα η μεγαλύτερη μαγιά σε αυτή τη ζωή είναι να είσαι διαχρονικά σε υψηλό επίπεδο. Έτσι πρέπει να είσαι. Να γυμνάζεσαι. Λίγοι το κάνω. Να δουλεύεις, να κάνεις, να είσαι συνέχεια. Μάχημη, ερωτικά. Βύση είναι, τη θυμάμαι, από δεκαετία 80, πήγε 90, πήγε 2000, πήγε 2000 και 20 τώρα, ακόμα και τώρα γεννήθηκε μαγαζιά. Ποιο είναι. Και άλλοι. Αυτή και ο Καράς. Το Καράς, ναι, το Καράς. Αυτή και ο Καράς. Είναι διαχρονικές αξίες. Καράς θα ακούνε δικό σου τρονό, παιδάκια. Ναι. 18 και λένε Καράς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία. Να είσαι η Βύση είναι και σωματικά και πνευματικά. Ο Καράς εντάξει, ήταν άρρωστο. Ο Καράς δεν γυμναζόταν, δεν έκανε προπόνηση. Καλά, ενώ είδα μάλλον που γυμναζόταν και δεν έκανε προπόνηση, ότι δεν είχαν θέματα. Ρε παιδί μου, όταν η Βύση γυμνάζεται, αύριο μπορεί να μην ξυπνήσει. Άκου. Όμως διατηρεί σώμα, μυαλό, προπόνηση 2 ώρες κάθε μέρα. Για να έχει αυτό που έχει τώρα. Αύριο μπορεί να πεθάνει. Αλλά σήμερα 66 χρονών είναι μάχημη. Είναι γιατί μάχημη. Κάνει 2 ώρες προπόνηση, είναι που φτιάχνει τον εαυτό της. Για όσο διατροφές, θα πούμε σε μυαλό, πνεύμα, σώμα, τόσο πιο νέοι θα δείχνουμε. Να πάει, ο Σαράτος, 73. Ναι. Είναι στο μικρόφωνο τρομερό. Η εκπομπή εδώ πέρα τον Ανζογονή, το φτιάχνει, να ξέρει. Γιατί μαζε μαρτιά. Κάτω φλάκα με κάνει. Εγώ θυμάμαι τώρα εκπομπές πιο πιτσιρίκος, που είχα θέματα με χωρισμούς, με γυναίκες, έκανα συνέχεια. Ήμουν σε θεραπεία. Ερχόμουν εδώ και τα ξεκούσα όλα. Δεν πάω το βράδυ στο Λεκαμπαρέ. Π.χ. έλεγα. Να ξεχαστώ λίγο κιόλα. Το ξεχνούσα μέσα σε 2 μέρες. Καλά, στο Λεκαμπαρέ, άμα πα, δεν χρειάζεται. Το είχα χορηγό τότε. Το είχα χορηγό τότε. Γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, αλλά πραγματικά είναι ψυχοθεραπεία και για μας. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε, επιτελούμε έργο για κάποιου μα, λέει παιδιά μα, δεν σχεδιάζει. Όχι, είναι πικ-πονκ. Και για μας είναι. Πικ-πονκ. Τώρα μου έρχεται ένα μήνυμα το οποίο άντε κάτω σε μετάφραση. Μάλιστα. Και θέλω να μου πει και ο φίλο που στέλνει. Κουλ βγήκε η βρώμα ότι στην Κηφισιά το πάνε για χ. Κάλε τώρα σε μετάφραση αυτό το μήνυμα. Αυτό είναι ένα ναρκωτικά αόριστο, ασαφέστατο μήνυμα. Ναι. Ποιοι το πάνε για χ, ναι. Ποιοι θέλουν να το φέρουν, πού είναι αυτή η βρώμα, από ποιο βγήκε. Δηλαδή, βγήκε η βρώμα, καλύφητος, ότι το πάνε για χ. Καλύφητος. Δηλαδή, ναρκωτικά από την καλύφητο. Μην με στέλνετε τέτοια μήνυματα. Άστο να ρε, μην ασχολείσαι. Καλημέρα από Αθήνα, καλημέρα Νίκα. Ανέβηκα Θεσσαλονίκη πάλι και πήρα το οξυγόνο μου. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά να δούμε. Άρχες ρε ηλίθι την Αθήνα να πάρει οξυγόνο στη Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο αττικό κλίμα για αρτησία εδώ με την υγρασία μου. Γουστάρει εδώ. Γουστάρει εδώ πέρα. Γουστάρει. Λοιπόν, αυτά στα σήμερα δεν έχουμε κάτι αμάν αμάν. Δεν γεννήθηκε κανένα σαν δεν πέθανε. Όχι, δεν έχουμε. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε ποστάρισμα στο Facebook. Επομένως στέλνετε Instagram. Καμιά μελαχρινή γύψη. Δεν έχει βάλει εκεί πέρα. Κάτι μπορεί. Δεν έχουμε τίποτα. Λοιπόν, επομένως μηνύματα στο Instagram. Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός, Κωστής κάτω Παύλα Ραπτόπουλο. Αφού δεν έχουμε αλλού. Τι θα κάνουμε τώρα, να μην έχουμε μηνύματα. Έχουμε συμφωνία να μην λέμε. Ναι, άκουσε με λίγο τώρα. Ναι. Θες η κουμπή να γίνει εντελώς πρώτη. Θες. Θα πρέπει να λες και αυτά. Τέλος. Τι θα κάνουμε τώρα, δεν πρέπει, δεν κάνουμε. Δεν έχω εδώ ποστάρισμα. Τα αφεντικά εδώ δεν πειράζει. Το παίρνω απάνω. Άμα με φωνάξουνε, θα πάω εγώ απάνω και θα πω παιδιά, πρέπει να προωθήσουμε την κουμπή σε όλα τα social. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι να κάνουμε τώρα, θέλετε πρωτιά. Αν δεν θέλετε, καθίστε τρίτο. Σιγάρε, ναι. Δεν κατάλαβα. Ρασπούτι, ναι. Δηλαδή δεν έχω ποστάρισμα, δεν μπορώ να πάρω μηνύματα. Δεν θα πω αυτό. Όχι, θα το πω και θα το παραπώ κιόλας. Μάλιστα. Εντάξει, άντε, με συμβουλιάζει πρωί-πρωί. Είμαι και με τη φωνή, λες και με μπουκωμένο. Αν πει τίποτα, δεν έρχομαι. Θα πάω μόνος. Θα πας μόνος. Εντάξει. Η βρώμα βγήκε από Ασία, παίζεται. Α, λέει, η βρώμα βγήκε από την Ασία. Πολύ στοχή παίζεται και φυσικά αυτά για να μαθαίνεις. Κατάλαβες, ωραίο τέο. Σου λέει αυτό τώρα. Ναι. Okay, μα αυτό είναι τέο, ήθελα να μου πει. Αυτό πώ το ελέγχει. Μπορεί να δει τα πονταρίσματα. Μπορεί να πει να δει. Βέβαια, μπορώ, ό,τι θε να στην Ασία να πούμε πώ παίρνει. Να δούμε τα πονταρίσματα. Δηλαδή, λε ότι στην Ασία πάνε και ποντάρουνε. Στη Φυσιά πάω, χι. Ποιοι είναι αυτοί.
Κόσμο τώρα μπορεί να είναι κάποιο. Κόσμο γιατί. Αυτή που το στήσανε, α πούμε. Μπορεί, δεν ξέρω να στήσανε. Λέει αυτό. Λέει αυτό τώρα. Εντάξει, τώρα ναι. Ναι. Θα... Δηλαδή, άμα έρθει εκεί, θα πάει και το μυαλό στο πανηρό, εσένα δηλαδή μετά. Όχι. Μετά από αυτό το μήνυμα. Όχι. Εγώ το κρατήσω αυτό το μήνυμα. Το κρατά. Κούλ, σα ακούω στο μάθημα πρώτη ώρα έχω ιστορία και ακούω εσά, αέρα. Και εγώ... Τι ιστορία σα διδάσκουν. Και εγώ το άκουσα σε ένα Κινέζικο που έτρωγα χθε. Εντάξει, συνεχίζει να είναι ασαφή το μήνυμα και θέλει να το παίξει μπρούκλικο ο φίλο. Ναι, και εγώ πήγα σε ένα Άσιαν τέτοιο και μου έλεγαν παιδιά, προσέξτε, μπορεί να έρθει αγωνιστικά. Σε αυτά τα Ασιάτικα πα να φά. Ναι, ωραία είναι. Μ' αρέσουν. Οι καρέκλε είναι μικρέ, τα αριστερά θα πάνε έκτη δημοτικού παιδιά. Αφού πάνε σύνδεση. Πάει κανένα κολαρά. Δικό μα. Κάνα κόκκινο να πούμε. Πρέπει να μην πάει κανένα Αμερικανό, κανένα Ολλανδό που είναι γαϊδούρι, κανένα Ολλανδό που είναι κτίνη αυτή. Κάνα Κροάτη. Απαγορεύουν σε αυτού που είναι φαρδί πλατή. Λοιπόν, μπάσκετ είδε θε. Τρελό, ρε. Είναι το μεγάλο άρι τη καρδιά σα. Έχει τρελαθεί. Δεν τον είδε, ε. Μεγάλο διπλό μέσα στην Τουρκία. Τουρκοτιμωρό. Τουρκοτιμωρό, το Λιόπουλο 20 πόντου. Ναι. Καθάρισε την. Έχει το πρωτοσέλιδο του μέτρου. Βέβαια. Κομμένο στα δύο είναι. 50-50. Δηλαδή, σήμερα... Μέχρι να επιστρέψει και ο γυρεό. Σα περίμενε, περίμενε. Αυτό το πρωτοσέλιδο είναι στο Άρη το μισό. Ναι, βέβαια. Θα ξεπουλήσει η εφημερίδα. Λες, βέβαια. Σταμάτα, ρε Ιωνα. Σταμάτα, ρε. Πρωταθλητή χειμώνα κουλ σκουφί να φορά. Έχει πολύ κρύο. Τι θερμοκρασία έχει εκεί. Δεν έχει πολύ κρύο. Δεν έχει πολύ κρύο. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ πάντω βλέπω να οργανώνεται ο Ολυμπιακό. Εξωαγωνιστικά, η ΑΕΚ οργανώνεται για αυτή εξωαγωνιστικά. Ο Βαραγιάννης ψάχνει 4-5 κάμερες για να δει αν είναι πέναντι του Βίντα και του Μασούρα. Ναι. Στον ΠΑΟΚ του δείχνουν το Μάρς πέναντι και λέει δεν είναι πέναντι. Ναι. Δηλαδή, πόσο μπορεί, και ο Βαραγιάννης είναι ένα πρώτο δείγμα. Πόσο μπορεί να έχει χαλάσει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε πρώτος κάτω στην Αθήνα, όχι εδώ στη Θεσσαλονίκη μόνο. Δεν πήγα στην Αθήνα. Πώς δεν ήσουν εκεί, δεν αφουγκράστηκε κλίμα. Ήταν πάνω στην αλλαγή τη πρωτιά. Δηλαδή, φαντάσου κάτω πώς έχουν μουρλαθεί που ο ΠΑΟΚ αυτή είναι πρώτος. Εδώ προκαλεί αναστάτωση. Γιατί εδώ προκαλεί αναστάτωση. Στους άλλους. Ποιους άλλους. Στους γείτονες. Οι γείτονες πέμπτη. Πρέπει να άλλοι κάνουν κουλτούπες που βάλαν 5 γκολ το Μακεδονικό. Αυτή είναι η γείτονη. Εντάξει, οκ. Βάλα 5 γκολ. Γιατί να μην βάλουν. Δεν κατάλαβα. Παιδιά, είπαμε για την κάμερα πρέπει να τη φτιάξει η Τάνια. Έχω βάλει ένα φίλτρο να φαινόμαστε σαν φάρμακα. Βάλε το αφεντικό 5 γκολ over 7,5. Δεν πήγε over 7,5, 5 έλξε. Ο over 7,5 του βάλε 5 γκολ. Α, μάλιστα. Α, over 7,5 μάλιστα. Over 7,5. Μάλιστα. Έχουμε κωδικούς. Over 7,5. Over 7,5 έβαλε 5 γκολ, πανηγύρισε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πάντως αύριο, ο ΠΑΟΚ είπαμε θα πάμε να παίξει, θα ξεκινήσουμε τώρα το tour μας στο Βικελίδης. Θα πάμε στο Βόλο. Ο Ολυμπιακός αύριο πάντως θα παίξει χωρίς Φορτούνη και Λαραμπή. Δηλαδή, εγώ το πάω χωρίς Τάισον και Ζήφοβι. Το Μαλεζά εδώ, ναι. Τον έβαζα στο Ζου. Ναι. Ήρθε εδώ χθες ο Μαλεζάς. Για το μαρτυρικό σου, ναι. Τι ήρθε, με τι μούτρα ήρθε εδώ μετά το 5-1. Κακό ήρθε, κακό. Έπρεπε να τον ναι, καλά, και εμείς, ρε φίλε, όταν δεν κάνουμε κάποια καλά νούμερα, ερχόμαστε και συνεχίζουμε. Δηλαδή, μετά από ένα στραπάτσο, δεν συνεχίζουμε να κάνουμε δουλειά μας. Κάτσε, ρε φίλε, τρώει 5 γκολ και έρχεται στο λογιστήριο, πώς έρχεται. Πού τον είδες εσύ. Τον είδα. Τον είδες, άσε ρε παπά. Τον είδες και εσύ, το Στέλιο, φιλαράκι, πότε ήταν. Λαράκι μου, νοστέλνει. Τρώσκο 5 από τον over 7. Εντάξει, ρε φίλε. Όλοι στο λογιστήριο, ρε φίλε. Όλοι έχουμε το δικαίωμα σε κάτι, μια κακή φάση, μια κακή βραδιά, μια κακή μέρα. Πάντω το μάτι δεν ήταν για 5-1 τώρα μεταξύ μα. Τι ήταν. Δεν ήταν για 5-1. Τι ήταν. Έξι ευκαιρίε ο Ιρακλή, 5 γκολ. Πόσοι. Αφού ήταν ανοιχτό, ανοιχτή πόρτα. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Φορτούνης δεν θα παίξει γιατί έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του στο μάτς το συγκεκριμένο με τον Ατρόμητο, φίλε. Ναι, φιλικό είναι αυτό. Εντάξει, ο Ατρόμητος απλά δεν θα βάλει τους δύο του Ολυμπιακού. Ο Ατρόμητος είναι. Να τα λες, να τα λες. Πώς λες για τον ΠΑΟΚ, να τα λες για τα οι δύο του Ολυμπιακού ή το 30% του Ατρόμητου, οι δύο του Ολυμπιακού. Ναι. Και τι είναι. Εντάξει, ναι, okay, να τα λες και αυτά. Εσύ τα λες. Έχει φίλο τον Ατρόμητο Ολυμπιακό. Κολλητό. Λοιπόν, δεν κολλητό το τον έχει. Μια χαρά δημόσιες σχέσεις και εδώ. Δεν κάνω. Μπράβο, Τίνο μου. Μπράβο, Τίνο μου. Θέλω να τα λες. Θέλω να τα λες όλα. Λοιπόν, Κομψό θα πάμε τώρα και επιστρέφουμε Βικελίδης, Άρη Λαμία. Ο Άρης θέλει να συμμαζέψει. 0-0 θα βγει αυτό. Άτε πάλι. Θα μου εξηγήσει γιατί το βλέπει. Θα μου εξηγήσει μετά. Ο Βόλος με τον Πανέκο. Άσε και κάτι για την επόμενη ώρα, ρε φίλε. Βόλος ο Πανέκος θα κάνει και άλλη στραβή, καλή γέλα, δεν νομίζω. Γιατί να μην κάνει. Πα. Γιατί. Κάνει, λες γέλα. Λες να ανοίξει η ψυχή του Γιωβάνοβιτς και να αρχίσει να χαμογελάει. Πανέκος πέρσι πόσο, 0-5 πέρασε από τον Βόλο αέρα, αλλά τότε είχαμε τα στήρια. Ήταν και 15.000 κόσμο. Τώρα δεν έχει. Τώρα δεν έχει. Δεν έχει μπαγιόκο για το οποίο, δεν έχει. Και είναι πιο κολλητός προς το κάτσε. Ποιο φίλο με ποιον είναι. Με τον Χοντρό. Τώρα τα ξέρω. Με τη Μελισανίδη που πάνε κάνουν μπάνιο μαζί. Στα πιτ μπαρ, αυτά. Καλά είναι οι φιλίε, φτιάχνονται άλλε. Ναι, σωστό. Λοιπόν, τώρα να δει. Που πήγε ο Κούγιας στον Ολυμπιακό με τον οποίο μπορεί να του δει καμιά ψάρο ταβέρνα κάτω να τρώνε. Ο Κούγιας με ποιον? Με τον Πέο. Δεν το πιστεύω. Ακόμα δεν το. Αν και τώρα ναι, κολλητάρι, ναι, όλα μπορούν να γίνουν. Μαζί σου είμαι.
το κοινό συμφέρον ενώνει 100%, είμαι μαζί σου. Μα κάνω καμιά δουλειά μαζί. Μα μαζί σου, Ντίνο μου. Τι, να μην λένε ότι για τις κολοτούπες και τα πιφτέκια μόνο εδώ πέρα. Οι άλλοι που κάνουν συνέχεια δεν λένε τίποτα. Λοιπόν, μπράβο, Ντίνο μου. Λοιπόν, τώρα όλοι έχουν ένα, έχουμε ένα Άγιο Βασίλη μέσα μας, παιδιά. Για αυτό φέτος τα Χριστούγεννα η Νόβα χαρίζει σε όλους και σε ολόκληρη την Ελλάδα εντελώς δωρεάν. Ακούστε, δεν υπάρχει αυτή η προσφορά. Πρόσβαση σε όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο της ΕΟΝ για έναν ολόκληρο μήνα. Μην χάσετε λοιπόν τις συνταρακτικές αναμετρήσεις στα κορυφαία πρωταθλήματα. Όλα τα έχει η Νόβα. Premier League, La Liga, Bundesliga, Euroleague. Τις ομάδες εδώ, πάω, Κάρι, Ατρόμητο, Πας, Γιάννενα, Αστέρα, όλα τα έχουμε. Βραβευμένες σειρές. Μπείτε λοιπόν στο aeon.nova.gr, πάρτε τον κωδικό σας και έχετε δωρεάν πρόσβαση από 10 Δεκέμβρη μέχρι 10 Πρώτου του 24. Θα το διαβάσω το μήνυμα σου, Τυράκη μου. Σωστά, πέρσι 1-1 ήρθε το όμως το Ατρόμητος Ολυμπιακός. Να τα λέμε όλα. Κομψό θα είναι το διαφημιστικό. Έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τα δύο σημερινά μάτς που είναι έτσι τα ορεκτικά μας εν ώψη της ευόλυμης αγωνιστικής. Θα δούμε τι έγινε στην Ευρώπη που είχαμε γκέλες. Αρκετές για Ντόρτμουντ, για Ατλέτικο Μαδρίτης. Είχαμε πολύ μαλλιοβράση, έχουμε και σήμερα παιχνίδια. Κομψό θα είναι. Χθες σας έδωσα ο Πεντά, σας έδωσα και ο Νουάτσου. Έτσι, να δούμε τι θα δώσουμε σήμερα. Στο Πετσόου, δεν ξεχνάω την επόμενη εβδομάδα που θα είμαι στο Λαδούρα. Θα δίνω κάθε μέρα μία συνδρομή Πετσόου, έτσι για τις γιορτές και εμείς. Πέντε συνδρομές κάθε μέρα και από μία. Κομψό και επιστρέφουμε. Γλέντι, τραγούδι, γέλιο και χαρά. Ακριβώς αυτό που θα συμβεί στο Βεργίνα Θέατρο στις γιορτές. Μακεδόνας Κώστας, Κατερίνα Κούκα, Ζουγανέλης Γιάννης, Κατερίνα Τσάβαλου και άλλοι καλλιτέχνες στείλουν μια μουσική γιορτή που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, άφθονο χιούμορ από τις 22 Δεκεμβρίου στο Βεργίνα Θέατρο. Η παράσταση έχει το τίτλο Να θυμηθώ να αλλάξω το χρόνο. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα Public Nova και στο more.gr. Πάμε να ξεδιπλωθούμε σιγά σιγά. Ντίνο, έχω τρία ερωτήματα. Μάλλον θα πάμε στο Βικελίδη. Τρία ερωτήματα ακροατών. Ναι, το ένα θα το συζητήσουμε. Είναι με τον Άρη. Πόσο βλέπει ο Μάσα, θα το απαντήσουμε. Η άλλη ερώτηση έχει να κάνει με τον Κούγια. Για ποιο λόγο τον πήρε ο Ολυμπιακός, τι πιστεύει ότι μπορεί να δώσει. Ναι. Έτσι, και το άλλο είναι για τον Μάσο Παναδεκού και για τα αυριανά. Καταρχάς, θα κάνω ένα ερώτημα σε όλους. Σε εμάς. Σε όλους και σε εσένα. Έχουμε πάλι τέσσερα μάτς των μεγάλων που παίζουν εκτός έδρας. Εγώ λέω ότι ένα θα σπάσει πάλι, τουλάχιστον ένα. Πού δηλαδή, πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει γκέλα. Κηφισιά ΠΑΟΚ. Κηφισιά ΠΑΟΚ, Σέρες ΑΕΚ. Βόλος Παναθηναϊκός και ο Ατρόμητος Ολυμπιακός. Σέρες ΑΕΚ. Σέρες ΑΕΚ. Δεν την πιστεύω την ΑΕΚ φέτος από τον Αύγουστο. Το έχει πει. Το έχει πει, αλλά πιστεύει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει λαμώσει. Έχει λαμώσει. Βέβαια όλοι είναι μαζί. Είναι κόμμενα κυκλοθυμική. Μπορεί να πετάξει τρία γκολ. Σήμερα βάλει πέντε γκολ. Ναι, δεν το ξέρει τον Παναθηναϊκό, θα το παίξω διπλό και over. Διπλό και over, Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι γκόμενα η οποία έχει περίοδο. Έχει ανομαλία στη συμπεριφορά. Άρα λες τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να φάει τρία γκολ, μπορεί να βάλει τέσσερα. Σήμερα λέω θα βάλει τέσσερα. Είναι η μέρα του δηλαδή. Έτσι νομίζω. Ωραία. Πάμε να τα. Γιατί κι άλλο ανοιχτά παίζει. Ποιο? Ο Βόλος. Ο Βόλος είναι καλός τελευταία. Έχει ανέβει. Δεν είναι τυχαίο ότι κέρδισε η Λαμία και έχει ξανακερδίσει και συνέβη. Σε Λαμία χάνει με βαζέλα. Λες, 100% για μένα. Ναι, οκ. Η ΑΕΚ είναι σε χαμηλή ένταση. Αν θα κάνει γκολ, στο pressing απάνω. Αν είναι έξυπνος ο Γκαρσία, με το που το πάλι το κάνει pressing, πετά μακρινή παλιά. Μακρινή παλιά. Ξανά πει ότι με τον Ολυμπιακό έπαιξε 3-6-1. Θα δίνει, ναι, βέβαια. 3-6-1. Έτσι να παίξει. Φοράκης, άμα παίξει έτσι, το θέμα είναι να περιμένει. Να περιμένει. 3-6-1, 100% σήμερα. Γιατί? Έχει και Άλεξ, του λέω. Αύριο, όχι σήμερα, η ΑΕΚ αύριο. Του λέω τη συμβουλή την. Θα το κάνω εγώ αυτό το μα. Ναι. 3-6-1, γιατί? 3 στόπερ, 3 καφ. Ναι. Κλείνω τον άξονα. Μπράβο. Και δύο μπροστά. Ο ένα θα μαρκάρει. Ο Άλεξ θα μαρκάρει. Άρα 3-6-7 στο κέντρο. 7. Λοιπόν, αν παίξει η ΑΕΚ, θα παίξει η ΑΕΚ από την πλάγια γραμμή και φορτώσει, δεν κάνει γκολ ούτε αύριο. Ναι. Έχει εκεί τον Αυλονίτη ψηλό και τα λοιπά. Θα φαγωθεί με τον Γκαρσία. Θα παίξει ο Γκαρσία. Δεν έχει προβλήματα η ΑΕΚ. Έτσι. Λοιπόν, έχει απουσίες πάλι αρκετές. Και ο Μουκουτί προσθέθηκε σε αυτές. Αν πάει από τα πλάγια, δεν έχει πλάγια μπακ που να τα τρομοκρατήσει. Να τρομοκρατήσει. Θα παίξει με ρότα, θα φύγει γιατί και ο Σιντιμπέ έμεινε εκεί. Μου η Αγγελική με τη θιά μου τη Σωτηρία. Δεν σ' αρέσει. Μπακάκια είναι και οι δύο. Δεν σ' αρέσει τα μπακ. Μπακάκια και οι δύο είναι. Ναι, αλλά με αυτά τα μπακ πέρσι πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Δεν τα πήρε από τα μπακ. Τα πήρε από τα μεσαία γραμμή. Μεσαία γραμμή. Ναι, τα πήρε. Λοιπόν, θα τη δούμε την ΑΕΚ. Άρα δεν κάνεις. Άρα αυτό θα πάει μόνο σε pressing. Pressing δεν μπορεί να βγάλει πολλή ώρα γιατί είναι ψοφίμη η ΑΕΚ. Αν δεν κάνει γκολ στο pressing και πάρει την μπάλα και βγει ο Άλεξης με τον Μπιλέα και τον Χατζικουλό
από πίσω. Κάτσε στραβό. Ναι. Θα τη αλλάξει τα πέτρελα μέχρι και πέναλτι μπορεί να πάρει ο Πανσεραϊκό. Στο χώρο το μεγάλο. Το παίρνει ΑΕΚ το πέναλτι. Μπορεί, εγώ το παίξα ΑΕΚ. Ναι, γιατί έτσι, θα πέναλτι στο μάτι. Ο μόνο δεν φωνάζει εδώ γειτονά σου. Ποιο. Πάω. Δεν φωνάζει καθόλου. Για διαιτησία δεν μιλάει καθόλου. Τι να κάνω εγώ, το γραφείο τύπου τη ΠΑΕ πάω να φωνάζω. Θέλω να πω ότι όλοι οι άλλοι φωνάζουν. Τι να κερδίσουν στο επόμενο. Όλοι οι διαιτητέ τη Μακεδονία φίλοι του. Ποιοι φίλοι του, εγώ δεν βλέπω να φίλοι. Τελευταίο απέναντι. Τότε θα φωνάζει. Τσα είδε η βαθμολογία. Δεν γίνεται η ομάδα που πατάει περισσότερο από όλε τι άλλε περιοχέ να έχει τα λιγότερα απέναντι. Τι εκτελώ. Τι, δύο πέναλτι κέρδισε. Πάω και έχω άλλα 4-5 που τα θυμάμαι που δεν μου τα έδωσαν. Γιατί δεν έχω 4-5 στο μυαλό. Γιατί? Δεν ξέρω. Για να πάρει δουλειά στο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Σωτάκι, γιατί. Δύο μισό λεπτό, γιατί. Και εγώ γιατί να φάω. Με τον Ολυμπιακό. Λεπτό, ένα λεπτό. Δηλαδή δεν φωνάζει ο Σαββίδη για να παίρνει δουλειά με το Μητσοτάκι. Και αφωνάζω εγώ για να μου κατεβάζει στο Facebook. Τι λέτε, ρε τρελή. Εγώ άλλο σου είπα. Α, σε ρε φίλε. Το πα επί προσωπικού. Βέβαια. Εγώ λέω γενικά. Δηλαδή ο Πάο. Βλέπω ότι εσύ λες, ο Πάο καδικείται. Και δεν μιλάει. Ναι. Άρα συμφέρον και δεν μιλάει. Δεν το ξέρω. Επτά άλλα δεν μιλούν. Συμφέρον που αδικείται. Συμφέρον που αδικείται. Η πολιτική του είναι προφανώ. Ξέρει ότι ο Πάο πάει να κάνει ο Σαββίδη πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία κόβει. Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αυτά μετράνε. Και τι του είπανε. Επειδή θα κάνουμε δουλειά, δεν θα μιλάτε για διαιτησία. Μετράνε. Ναι, ρε αγόρι μου, αλλά το ένα δεν συνδέεται με το άλλο. Ναι. Και κάνω εγώ δηλαδή. Δηλαδή του λένε θα πάρει δουλειά, θα κάνει του Μπέκα. Του Μπέκα, ναι. Δεν έχει λογική αυτό. Τυχαίνει λογική. Άμα αδικείται δεν τυχαίνει λογική. Θα κάνει του Μπέκα για τη διαιτησία. Γιατί κάνει του Μπέκα. Φώναξε η Άγια απέναντι. Πού ήσασταν τον ακουμπάει, γιατί, ο Ολυμπιακός και έδειξε ένα πολύ αμφισβητούμενο, θα πω. Τον ΠΑΟΚ δεν το δίνουμε ως πέναντι. Δώσ' με την ερμηνεία σου εσύ, γιατί κάνει τον Μπέκα ο ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω, αυτό λέω, μήπως είναι πολιτική του τέτοια. Πολιτική του για ποιο λόγο. Κανείς δεν κάνει πολιτική άμα δεν έχει συμφέρον. Πολιτική είναι σύμφωνα με τα συμφέροντα. Συμφωνώ μαζί σου Κουλ, πάω ΚΑΕΚ Παναθηναϊκός, θα δίνω και τα τρία μάτσο, 1-32, αποκλείει να περάσω και τα τρία. Ναι. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε στα αγωνιστικά, θέλω ένα σχόλιο. Δεν φωνάζει ο ΠΑΟΚ να κάνω εγώ. Δεν σε παρακαλώ, δεν είπε κανένα να κάνει. Εσύ το λε μόνο. Πάω και δεν πήρε. Μια χαρά είναι η διαιτησία για τον ΠΑΟΚ. Τι μια χαρά. Για αν η διαιτησία ήταν μια χαρά, ο ΠΑΟΚ θα ήταν τώρα στο συν 4 ή στο συν 5. Αν βγει πάει ΠΑΟΚ να με διαλύσει. Αν ήταν μια χαρά. Αν βγει πάει ΠΑΟΚ να με διαλύσει. Αν δεν θα δεν ασχολείται. Είναι πολιτική τη εδώ και να μη σχόλουν. Δεν είναι τώρα όμω. Αυτό σου λέω. Τότε να μην μιλάει. Δεν είναι τώρα που λε ότι ο Σαββίδη κάνει έργα και θέλει να κάνει εργασία. Δεν κάνει μπουκα από πέρσι αυτό. Από πέρσι. Ναι. Λοιπόν, anyway, θέλω κοινωνιολογικό σχόλιο πρώτα πριν πάμε στο αγωνιστικό. Ποιον? Για την πρόσληψη του Κούγια επίσημα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μάλιστα. Τι κοινωνιολογικό σχόλιο. Ο Κούγια μεταφράζεις, ναι. Ο Κούγια πήγε να πάω δρόμο πριν 3 χρόνια. Ήταν μαλωμένος με τον Μαρινάκη. Ναι, σωστό. Τα βρήκαν μια χαρά. Ωραία. Και θωρακίζει το κομμάτι το εξαγωνιστικό στο δικαστικό κτλ. Γιατί... Μόνο στο δικαστικό. Για θα πάει εκεί στα γραφεία ΕΠΟ, ΜΕΠΟ. Αυτά λέμε. Ναι. Αφορά η γραβάτα, θα πηγαίνει εκεί, σου λέει: εγώ με Κούγια, μπαίνω μέσα, τι κάνω. Αυτά θα λέει. Αυτά. Άρα. Στην περίπτωση του Χουανκάρ, αν είχε τον Κούγια, ναι. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, ίσως. Ίσως, δεν ξέρω. Τώρα πήγε στο. Γιατί μπορεί να ξέρει ποιο δικαστής εκεί είναι καλός άνθρωπος. Άρα λες, ενισχύει το feedback του, το background του γενικότερα στο κομμάτι το εξαγωνιστικό. Δείγμα του ότι βεβαίως αυτό δεν ήταν κάτι καινούριο. Ο Ολυμπιακός θα είναι πάντοτε κολοπετσωμένος μέχρι το τέλος. Βαστικότατο. Άμα σας πάρει φέτος πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, λέμε, εγώ δεν το πιστεύω. Άμα σας πάρει πρωτάθλημα, πολύ μάγικο θα είναι. Τι μάγικο θα είναι. Εξαγωνιστικά εδώ τώρα μου λες, τώρα κοίτα εξαγωνιστικά. Τι μάγικο. Θα σας πάρει το ποδόσφαιρο χορτάρι, εξή να κάνει κάτι αμαναμάν. Αυτό σου λέει. Ναι, αλλά είπαμε 50-50 είναι στην Ελλάδα. Ναι. 50% το χορτάρι και άλλο 50% τα δικαστήρια. Είναι ο Δραμηνός. Καλά, σήμερα στην Κηφισιά. Ποιο Δραμηνός. Ο Δραμηνός. Μπαγάσα, θα φάω καμιά σφαγή αύριο και να δω τι θα λες πάλι. Ποια σφαγή δεν φας. Θα φάω καμιά σφαγή κανένα απέναντι από το πουθενά, να δώσει καμιά Κηφισιά, καμιά αποβολή. Γιατί μου στείλει και ένα, μου λέει 2 χρόνια δεν έχετε αποβληθεί. Αφού δεν κάνω αντιαθλητικά φάουλ, τι κάνουμε τώρα. Δεν κάνει. Λοιπόν, πάμε λίγο σε Άρη. Τι μετράνε τώρα. Μετράνε ότι δεν έχει αποβληθεί. Δεν κοιτάς το παιχνίδι. Αυτό λέονται. Ναι. Δεν κοιτάνε πώς λέει ο καθένας. Δεν πέδωσα, λέει πέναλτι. Κάτσε ρε φίλε, μπήκες. Ναι. Σε κάναν ανατροπή. Και είναι περίπτωση, μιλάω για τον ΠΑΟΚ που έχει σχεδόν σε κάθε μάτσα ανατροπή. Είχε στην Τρίπολη δύο είχε. Ναι. Και το ένα είναι Mars πέναλτι για μένα του Ντεσπότοφ. Έρχεται με το γόνατο και τον πετάει, τον το διαλύει. Βγαίνει από μπροστά του. Δηλαδή εσείς πήρατε την ΕΠΟ να μην σας δίνει πέναλτι εσάς και εγώ σου λέω ότι βλέπω. Μάλιστα. Στο Ηράκλειο μου κάνανε τη γραμμή έξω. Στην Τούμπα τη μανσέτα μου την κάνανε πέτρε. Αυτό σου λέω. Σου είπα τρεις περιπτώσεις μάνι τώρα. Τι κάνει για ο Πουργιωτόπουλος. Δεν ξέρω. Την καβάλα μόνο 80-20 διατησία να πω. Λοιπόν, Άρης Λαμία. Ο σοβαρός Άρης του Μάτζιου. Λοιπόν, θες άποψη. Θα δούμε δεκάδες πώς θα κατέβουν οι δύο ομάδες. Εκτός είναι ο Παναγίδης, ο Φεράρι, ο Ντουκουρέ, απόφαση διοίκησης, Πάβησης, Μπαταρίτα, Βέλεθ, Γκαρσία, τραυματίες. Ποιος Βέλεθ? Τραυματίες είναι αυτοί, σου είπα. Στην Γκαρσία. Αυτή είναι ανάπηρη
Να δω καμία πάυση σε αυτή είναι τραυματίες. Ναι, οκ. Okay. Ποιος ασχολείται με αυτό το ροβέλετσο. Λαμία. Δεν ήρθε ο Καναβάρο της Λαμίας. Ναι. Τσανετόπουλος. Ναι. Δεν ήρθε ο Μαρτίνε το εξτρέμ. Ναι. Δεν ήρθε ο Σαντάνα ο Χαφ. Αυτή είναι βασική. Ναι. Όπως αναφέρω, έτσι. Δεν ήρθε ο Λόγκο. Ο Φορ. Και μπαίνει αλλαγή. Ήρθα εγώ όμως. Να ακούσω την ανάλυση για το εξή. Ναι. Και επιστρέφει ο Νούνιες. Ναι. Ενδεκάδα Άρη και ενδεκάδα Λαμίας, γιατί ήρθε ο Βαργάτης που έψαξε πέντε replay για να δει για την ΑΕΚ και άλλα πέντε για τον Ολυμπιακό και του δείχνω το διπάθρο τον Πάκου. Μην και δύο, δεν μπορείς. Άκουσε με, μη τοξική και δύο είπε. Εμείς φίλε βγάζουμε τα σώψυχά μας, βγάζουμε την αγάπη για την ομάδα μας, διαφωνούμε και μετά πίνουμε καφέ μαζί. Πότε παίζεις με την ΑΕΚ κύπελο? Έχουμε ακόμα. Ναι, έχουμε ακόμα, έχουμε ακόμα. Λοιπόν, για καλή φράση. Για καλή φράση. Λοιπόν, τώρα μας το εξηγήσει. Τώρα. Κουέστα, Μπράμπετς, Φαμπιάνο δεν αλλάζει. Ναι. Μοντόγια, ούτε ο Μπάζο δεν αλλάζει. Ο Μοντόγια έχει μονιμοποιηθεί με το ανάποδο πόδι, παίζει αριστερά. Νταρίντα, Ζαζούλ, Πάρδο. Η δεκάδα που κέρδισε ουσιαστικά. Σουλεϊμάνοβ, Μενέντες και Μωρόν. Αυτή ήταν η 11 του Άρη. Μάλιστα. Η δεκάδα η οποία κέρδισε προχθές. Λοιπόν, και η Λαμία. Ο Μαρόν είναι έτοιμος να πεθάνει. Ο Μωρόν τον έχουν τετώσει. Ισχύει αυτό, εντάξει. Εγώ δηλαδή, ο άνθρωπο τώρα σήμερα το Μωρόν δεν τον έβαζε να παίξει. Και ποιο θα βάλει? Κανέναν. Δεν έχει. Χωρίς φόρτα. Περίμενα να σου πω γιατί. Κάτσε να ακούσει τώρα ο Βαραγιάννη. Λοιπόν, Λαμία, να δώσω και Λαμία λίγο. Τι θε? Ναι, Κώστα, μα θε κάτσε εδώ, εγώ μου κάτσε λίγο εδώ. Να ακούσει. Κοσέλευκα τα δοκάρια Κυριάκο Παπαδόπουλο και Κορνέζο, η στόπερ. Κυριάκο Παπαδόπουλο. Άμα το βάλει στο κρεοπολείο τώρα του Μούγκαλ. Αυτό είπε στα παρικά. Εδώ ήρθαμε για να πούμε. Σιμών με Σίτκλεϊ. Σιμών και Σίτκλεϊ. Ο Μπακ που είχε ο Πάκου δύο χρόνια πήγε ως 8 μαζί με τον Τέλορ. Έτσι, αυτού είχα. 60 κιλά Ισλαμία. 60 κιλά γύρισε μόνο το κεφάλι του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Ναι. Ναι. Στάγκο, το κάνει μόνο Σαρδάρη και Σλίβκα στα χαφ. Δεν κακοί αυτοί οι τρεις παίχτες στα χαφ. Τρέχουν, μαρκάρουν. Τσιλούλη από τη μία, Νούνια από την άλλη και ο Καρνίτος κορυφή. Λοιπόν, και τώρα να ακούσουμε. Λοιπόν, γιατί βλέπει ένα γκολ σήμερα το άλλο. Ένα γκολ αυτή η Λαμία κάνει μέσα στο καρδιά. Ένα γκολ. Ένα γκολ. Η Λαμία. Ο Μωρόν, έμαθα εγώ. Έμαθε, για να δούμε τι έμαθε. Ότι είναι έτοιμο να πεθάνει. Ποδοσφαιρικά εννοώ. Εννοείς ότι ματίλα όλους έχουν. Αυτή είναι δουλειά, αυτή είναι δουλειά. 5.000 ευρώ για πριβέ ξεναγήσεις στην Ακρόπολη. Αυτές είναι δουλειές, φίλε. Έρχεται κάποιος, λες, έλα δώσε ξεναγήσεις, δώσε 5.000 ευρώ. Κάνεις μια βόλτα, τα γυρίζεις όλα, παίρνεις 5.000. Κάτσε, κάνε εκπομπές από το πρωί στο βράδυ, εσύ Ραπτόπουλε και Βαραγιάννη. Μαύρα. Τι άσπρα, τι θες να σε κόψω. Πάμε τώρα για την ισοπαλία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ισοπαλία. Ναι, απλά το είδα και μου ζαλίσει και το νούμερο. 5.000 για μια βόλτα. Εγώ ρωτάω τον Βαραγιάννη, τι θες. Να μην παίξει ο Μωρό και να φέρει 0-0 ή να παίξει ο Μωρό να κερδίσει ένα 0 και να πάθει θλάσσια μείνει 2 μήνες έξω. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που λες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Ούτε τραυματίζεται, παίζει πολύ σκληρά. Θες να πάμε τώρα. Όλο το κήπεδο, θες να πάμε τώρα στο διαγνωστικό κέντρο. Συνεχώς είναι. Δεν αμφιβάλλω. Θες να πάμε στο διαγνωστικό κέντρο να το κάνουμε εξετάσεις. Να δεις ότι είναι έτοιμος. Άλλο λέμε. Πού βασίζουμε αυτή τη λογική ότι ο Άρης δεν μπορεί να κερδίσει τη Λαμία αυτό όλο. Πότε την κέρδισε δηλαδή για την κερδίσει. Αλλά εδώ τώρα έχει ένα δίκιο. Είναι λίγο κακό θέμα. Δηλαδή άντε στην προϊστορία μπορεί. Στην προϊστορία στα 10 μας πόσες δίκες την έχεις κάνει δηλαδή. 7. Ποιες 7. 7. Και μέσα έξω κιόλας. Και βάλει τρύπαλα μέσα εκεί. Στη Λαμία. Για θυμίσου λίγο. Για θυμίσου πέρυσι είναι έρθει. Θα πέχει εκεί τον Άρη με τη Λαμία. Τελειώνουμε. Όχι, πού βασίζεται στο ότι η Λαμία θα δυσκολέψει τέτοιο βαθμό τον Άρη που το θέλει το παιχνίδι. Και ποια είναι η Λαμία δηλαδή. Συγγνώμη. Αυτή που σε απέκλεισε από το κύπελο. Αυτή που σε απέκλεισε. Πώς με το χαμένο πέναλτι του Γκάμα. Με το πέναλτι του Γκάμα να πούμε και τα λοιπά. Καλύτερη ομάδα έχεις. Καλύτερη ομάδα έχεις. Στα τελευταία. Άρης Λαμία 1-0 το τελευταίο. Λαμία Άρης 2-1 η Λαμία. Άρη μας 1-1. Άρης Λαμία 5-0 2-1 ο Άρης. Λαμία Άρης 1-0 2-2. Άρης Λαμία 0-0. Άρης Λαμία 0-0. Λαμία Άρης 0-1. Λαμία Άρης 2-0. Είναι απόλυτα μοιρασμένες. Τρεις νίκες, τρεις οπαλίες, τρεις νίκες. Να η Λαμία. Στα τελευταία 9 έχετε 3-3-3. Ναι, 9 λες. Πέρυσι και φέτος σχεδόν. Όχι, από το 21. Λοιπόν, Βαραγιάννη, άσε, δευτερόλεπτα. Έρχεται ο γιατρός του Άρη. 3-3-3, εγώ σας αδίνω όλα. Συσκείτε να το. Του λέει εσένα που σωμάτιος. Είναι σε δραματική κατάσταση βιολογική. Πρέπει να ξεκουραστεί. Τι θα κάνουμε. Θα το βάλουμε τώρα και θα το ρισκάρουμε. Ξέρω εγώ με την ξεκούραση. Αν ίσχυε αυτό που λες, θα βάζε σήμερα τον Ζαμόρα, α πούμε, μπροστά. Ναι. Το έχει κάνει σε μια φάση, κατάλαβες.
και θα ξεκούρεζε το μωρό. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Ωραία. Ξαφνικά βάλαμε θέμα. Παίξε φλάσι το μωρό. Μα παίξει. Δεν θα φλάσι το μωρό. Θα παίξω γκολ το μωρό σήμερα γιατί έχει να βάλει μέρε. Κουλιανέ, γράψτε το. Ναι, εγώ τα κρατάω και το δυο. Μ' αρέσει το debate που λέτε. Γι' αυτό γουστάρω debate τέτοιο. Γουστάρω, γι' αυτό δεν επεβαίνω. Απλά σα αναφέρω δεδομένα. Είναι η δουλειά μου. Είμαι παρέμβαση. Φλάσι το μωρό. Και ο Παραγιάννη λέει νίκη του Άρη στο ρελατή με μάτιου στήλ 1-0-2-0. Ένα σπριν τώρα με το κρύο. Να μια τρίπλα και τώρα σου φύγει ο δικέφαλο με θλάση. Θε να το παίξει έτσι. Και να παίξει με την ΑΕΚ. Παιδί μου, ότι η Λαμία είναι μια ομάδα που την προβληματίζει. Και ο Μωρόν έχει τεντώσει. Εγώ εδώ θα σου δώσω ένα τρίπλα. Ο Μωρόν έχει τεντώσει. Παίζει με τη Λαμία. Και εσύ με εκεί και δηλαδή θα φύγει από την πέμπτη θέση. Όχι, δεν φεύγει ο Άρης από την πέμπτη θέση. Απλά ο Άρης είναι πιο, όσο μπορεί πιο κοντά στην τετράδα. Όσο μπορεί. Τι να την κάνει, θα την πιάσει την τετράδα. Όχι, δεν θα την πιάσει. Και να μπορούσε που δεν μπορεί, ούτε σε λακί, τον άφηναν. Ούτε σε λακί ο τετράδα δεν μπορεί να πιάσει. Και να μπορούσε που δεν μπορεί, άρα, όσο, γιατί απέχει αγωνιστικά, σήμερα, δεν θα τον άφηναν. Σήμερα προστατεύει το μωρό. Όχι και προστατεύω το μωρό τώρα. Θα ξαναπαίξω μετά από 10 μέρες. Στο πολύ πολύ το μωρό το βάζω. Αν θες το προστατεύω. Για φλάση ένα μήνα σου λέω. Κι άλλο ένα μήνα να φορμαριστείς είναι 2 μήνες. Να σου πω. Εγώ σήμερα εφόσον θες θέμα μωρό, τι θα έκανα. Θα τον έβαζα στο 60. Θα τον έβαζα στο 60. Το 60 θα τον έβαζα στο 60. Θα πω παιδιά, παίξτε τακτικά αν μπορείτε κρατήσουμε. 0-0. Θα βάλω τον άλλο 30 λεπτά. Το φρέσκος, θα τον έβαζα στο 60. Ναι, ναι. Ωραία. Καλά στο είπα. Δηλαδή ναι. Ο Ιανουάριος είναι ο Άρης ο στόχος του. Ναι. Έφυγε ο Ιανουάριος, ο Άρης δεν έχει στόχο. Τέταρτος δεν βγαίνει, δεν πέφτει κατηγορία. Δεν υπάρχει Ευρώπη για τον Άρη φέτος να περάσει τους τέσσερις. Ναι. Είτε εντός είτε εκτός. Όλος ο Άρης είναι αυτός ο μήνας. Και βάλω εγώ τον Μωρόν, το νούμερο ένα παίκτη μου, με τη Λαμία σήμερα να φαγωθεί για ποιο λόγο. Θα τον έβαζα. Τον Αλεξιάδη. Το 55 θα τον έβαζα. Πρέπει να τον βάλω μισή ώρα. Άστο ένα μίχρο λίγο να τον βάλω φρέσκο να κουραστούν και οι άλλοι. Να τον... Αλλά ποιον βάζει μπροστά, βάζει τον Σαβέρο. Αυτή είναι γαλλικά. Βάλει τον Κούι, βάλει τον Αλεξιάδη. Τι είναι γαλλικά. Βάλει τον Ζήλο, βάλει τον Κανέλη. Γιατί δεν βάζει καθόλου τον Ξοδουλόπουλο. Βάλει τον, βέβαια, ένα ημίχρονο. Βάλει τον και το τσουβάλι να πούμε 100 χρόνια. Μια χαρά. Γέρο είναι. Σε γνώση είναι. Μια χαρά. Δεν μπορεί να παίξει ένα ημίχρονο. Βάλει τον να δέσω και τακτικά. Άρα λε φοβάται. Σκαλαμάτα θα πάει να παίξει. Δεν ξέρω που θα πάει. Άρα λε. Έτσι με τον Γιώργο Τζοζα. Φοβάσαι τον Μωρόν, ο οποίο έχει τεντωθεί, παίζει non-stop 90 λεπτά. Ήδη έχει ξεπεράσει. Δηλαδή είναι. Δηλαδή το ότι δεν τραυματίζει και με βλάζει είναι πολύ θαύμα. Το θέμα είναι ότι δεν, ο Μωρόν δεν είναι ένα απλό σεντερφόρ που κινείται στην περιοχή. Βγαίνει πλάγια, μαρκάρει στο κέντρο, βγαίνει, σηκώνει την μπάλα. Θα παίξει ενδιαστικά. Ναι, δεν παίζει δηλαδή, περιμένετε, στείλτε τι μου μόνο σε μεγάλη περιοχή να βάλω γκολ. Είναι συμμετοχικό φορ. Είναι στείλε λαράμπι φορ. Εγώ δεν θα τον έβαζα σήμερα αν με έδινε ο γιατρό. Τέτοια πράγματα. Και αν ο γιατρός σου λέει ότι αυτό είναι θηρίο που δεν το ξέρουμε εμείς. Τώρα κάνουμε υπόθεση. Εγώ έμαθα ότι ο γιατρός είπε ότι δεν είναι θηρίο. Εντάξει, πάω πάσο τότε. Αφού έμαθε ότι είναι έτοιμο. Πάω πάσο. Πάω πάσο τότε. Λοιπόν, δηλαδή τώρα θα πω κάτι. Να με πεις και να είμαι τελειώνουμε. Είμαι εγώ τώρα ας πούμε ο Μελισσανίδης. Ή ο βοηθός του Μελισσανίδη. Είσαι. Δεν του λέω του Κυριάκου Παπαδόπουλου, παιδάκι μου, πάρε ένα πριμ. Αν παίξει ο Μωρόν, να μου τον εξουδετερώσει. Να μου τον στείλει 2 μήνες έξω. Αν θέλω να παίξω, σίγουρα να περάσω. Δεν γίνονται αυτά, νομίζεις. Ναι. Ποιος θα το κάνει. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να γίνει. Ή να πει ο Τζανετόπουλος για να του πει πάντα τον μια στο πέλμα, ένα μήνα τον έχει έξω. Εντάξει, τώρα αυτό, εντάξει φίλε, τώρα είναι λίγο υπερβολικό. Γιατί είναι υπερβολικό, γιατί εγώ θα τα έκανα αυτά. Λοιπόν, μου στείλα μηνύματα πάντως για τον Κούγια. Κάποιοι που είναι της φιάτσας στο δικηγορικά επίπεδα, λέει ο Κούγιας έχει χάσει πολύ από τη δυναμική του, να ξέρετε. Ναι. Στο κομμάτι το δικηγορικό εδώ και 1,5 χρόνο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή top, νούμερο ένα. Δικηγόροι είναι αυτοί που στέλνουν. Ναι. Είναι τη δουλειά αυτό μου λέει. Δεν είναι λέει, πλέον το νούμερο ένα. Και άμα πάρουν διαζύγιο. Ναι. Δεν ξέρω, σου λέει. Απλά μου μεταφέρουν από Αθήνα κιόλα. Αυτοί που σα στέλνουν, άμα πάρουν διαζύγιο, ναι, θα καταστρέψουν αυτό που μπορεί. Απλά λένε ότι πλέον δεν είναι το νούμερο ένα. Βράστε αυτό τώρα να λένε τώρα τα δικηγοράκια τώρα. Για να τελειώνουμε. Τα δικηγοράκια τώρα. Τι βλέπει τον Άρη. Πώ? Τι βλέπει. Τι θα προτείνεις. 0-0 ή 1-1, ναι, χ και άντερ. Εγώ θα προτείνω δοκάρι στο παιχνίδι. Τι είναι αυτό εδώ. Δοκάρι στο παιχνίδι. Παίζει. 2 φράγκα δίνει. Ναι. Δεν σ' αρέσει. Καλό. Δεν είχε το προηγούμενο δοκάρι ο Άρης. Είχε. Δοκαράκι. Κάνουμε κανένα μπέτ με δοκάρια. Θα παίξουμε τώρα ένα δεκάρι. Τώρα 20 βάλουμε, όχι δεκάρι. Βάλουμε ένα 20. Θα βάλουμε, ναι. Θα βάλουμε εκεί τον Άρη με τη Λαμία. Αφού το θες θα το παίξουμε. Τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε. Για πέναλτι θα παίξουμε στο μάτσι. Πάω και ΑΕΚ. Εγώ βλέπω ΑΕΚ πέναντι και Βόλου πέναντι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν βλέπω πέναντι. Άρα ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει πέναντι και Φυσιά. Ψέματα μπορεί να κερδίσει κανένα πέναντι. Ποιος παίζει στόπερ. Θα σας δώσω λίγο. Θα Κουλιαράκης και Τζόρα, ίδια δεκάδα. Καλή είναι αυτή. Ναι, καλή είναι, καλή. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε, τελειώσαμε με τον Άρη. Εγώ βλέπω με συνταγή Μάτζιου πάντως να το παίρνει ο Άρης ο Μάτς. Δύσκολα, όχι εύκολα, αλλά θα το παίρνει. Τώρα,
Τι σας έχω, παιδιά. Σας έχω Otium, σας έχω. Καλέστε τα φιλαράκια σας για να ολοκληρώσω όλα τα βήματα που πρέπει και να τσιμπήσετε ένα κατοσταρικάκι. Είναι λουκούμι για τις γιορτές. Δεν υπάρχει όριο στους πόσους φίλους θα προσκαλέσετε και στα χρήματα που θα κερδίσετε. Απλά ανοίξτε την εφαρμογή Otium. Πατήστε δίπλα το πλακίδιο Invite Friends στο μενού. Επιλέξτε δύο φίλους σας που δεν έχουν ακόμα λογαριασμό στην Otium. Μόλις αυτοί κατεβάσουν την εφαρμογή, κάνουν εγγραφή, ανοίξουν λογαριασμό σε ένα νέο στοιχηματικό πάροχο και τοποθετήσουν ένα στοίχημα, εσείς απολαύσετε αμέσως κέρδη ύψους 100 ευρώ σε PaySafe. Όσο περισσότερες φίλοι συμμετέχουν, τόσο περισσότερα και μεγαλύτερα γίνονται τα κέρδη σας. Ο Άρης με τη Λαμία, πάντως, αυτή τη στιγμή, όσο και αν ακούγεται περίεργο, ο άσος του είναι πιο ψηλός και από τα 4 διπλά. Ο Πουτσάκη έχει πέσει κάτω από 1,30, του Πάουκ είναι 1,40, 1,38 του Βόλου. Ο άσος του Άρη με τη Λαμία είναι σχεδόν στο 1,60. Δεν ξέρω αυτό να λέει κάτι, απλά σας αναφέρω τα δεδομένα. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε με τη μάχη στο Βόλο και συνεχίζουμε την ενημέρωση και για τα ευρωπαϊκά, γιατί έχουμε φουλ δράση παντού. Κωνσταντίνος Μαραγιάννης παίρνει σκυτάλι με πολιτικό δελτίο. Δεν ξέρω. Αν πει 0-0 και θράση ομορών. Φίλε, άμα βγει, εγώ αύριο δεν θα έρθω. Άμα βγει, αύριο δεν έχω ενέργεια. Άμα πει 0-0 και θράση ομορών. Για να μπορεί να δει δωρεάν το καλύτερο αθλητικό περιεχόμενο συνέων με του αγώνε ΠΑΟΚ, Άρια, Τρομή του ΠΑΣ Γιάννενα, Αστέρα Τρίπολη, όλου του αγώνε τη Premier League, La Liga, Bundesliga και Euroleague και τι μεγαλύτερε διοργανώσει τέννη, η πιο δυνατή μπάλα και όχι μόνο. Παίζει στην Aeon. Μπείτε τώρα στο aeon.nova.gr, πάρτε κωδικό. Η δωρεάν πρόσβαση ισχύει από 10 του Δεκέμβρη μέχρι 10 του Γενάρη. Ένα μήνα κούτρα, Nova. Να βλέπει Super League, Premier League, La Liga, Bundesliga. Για πολύ χαρούμενα Χριστούγεννα από την Nova. Είναι και ο Ζευλάκο του Ολυμπιακού που ψάχνει, σωστά. Και εκεί από Πολωνία έχει πάρει μια σεντερφοράρα το Βλόνταρτσικ, τώρα μια που το αναφέρουμε. Γιατί ποιο λέω, ποιο λες, λέω γενικότερα για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ, παρότι έχει ανθρώπους που γνωρίζουν την ρωσική-ουκρανική αγορά, δεν έχει φέρει ένα τεφαρίκι ποτέ. Πού δεν το βρει ένα τεφαρίκι εκεί. Τι μπορεί να το βρει. Έχει παιχταράδες. Πόσο κάνω. 6, 5, 7 εκατομμύρια δεν έχει δώσει ο ΠΑΟΚ λεφτά για τόσο. Φαίνεσαι 5, 6 και τον πουλάς 36 μετά. Μάλιστα. Υπάρχει αυτός ο Ντούμβικ που συζητάμε στην Ζιρόνα που παίρνει μόνος του ότι η Ζιρόνα έχει πάει πρώτη. Τώρα δηλαδή τι παίκτη θα σου φέρει από Ρωσία. Ο Ρώσος τεχνικός διευθυντής. Θα δούμε. Υπάρχει το όνομα του Τσαλό που ακούγεται. Δηλαδή ο Κβαρατσχέλια στην Γεωργία. Ναι. Μου φέρνει δηλαδή, αυτό τον Ινούα. Αυτό που θα έρθει τώρα. Ο τεχνικός διευθυντής θα είναι τώρα στις μεταγραφές του Ιανουαρίου αυτός ναι. Και απλακωθεί με τον Γιώργο. Μα είναι με τον Γιώργο μαζί. Άρα είναι με τον Γιώργο μαζί. Με τον Γιώργο μαζί. Από ό,τι έμαθα από τον Γιώργο. Γιώργος ο Γιώργος το παίρνει. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να μου φέρουν Ντούμβικ από εκεί. Ο Λουτσέσκου συμφωνεί. Ο Λουτσέσκου έχει μια συγκεκριμένη στάση. Είναι αποστασιοποιημένο. Αποστασιοποιημένο. Του λέει θέλω να μου φέρετε αυτό και αυτό το παίρνει. Δεν ασχολείται πλέον. Το είδε και στην κουβέντα που κάναμε. Δηλαδή αυτή την παρέα δεν λέει πώ τη βλέπει ο Λουτσέσκου. Δηλαδή θα του κέρναγε γαρίδε αυτού. Θα του κέρναγε γαρίδε. Γιατί του κάνει δηλητηριασμένο να του δώσει. Φέτο δεν του κέρναγε, έχει 6-7 μεταγραφέ. 6-7 έχει. Και είπα ότι φέτο θα πάρουμε ποιοτικού παίκτε και αυτή είναι η συνταγή επιτυχία. Τρομάζει η Σέση Γιώργου. Είναι σε απόσταση. Αυτό δηλαδή, είναι, σου λέω θέλω αυτό και δεν έχουμε πολυτιλίκια. Δεν έχουν πολυτιλίκια. Δεν πάνε για γαρίδες. Όχι, δεν πάνε για γαρίδες. Λοιπόν, πάμε στην Πανάθα. Πάμε στην Πανάθα. Πάμε στην Πανάθα όπου δοκιμάζεται σήμερα στο Βόλο. Ο Άρης είπαμε. Ο Άρης είναι πάντως σε δικαιώνει στοιχηματικά η πιο μεγάλη απόδοση από όλους τους άλλους. Δηλαδή θέλεις. Ο Άσος είναι σχεδόν 1,60. Ναι. Του ΠΑΟΚ, του Βόλου, δηλαδή του Παναϊκού, 1,30 η ΑΕΚ, 1,38 ο Βόλος, 1,40 ο ΠΑΟΚ, 1,40 ο Ολυμπιακός. Αλλά Big Four είναι ρε φίλε, 5 είναι ο Άρης, 5. Ναι, αλλά πες στην έδρα του, με τη Λαμία, Λαμία αυτό λέμε. Και επειδή πες με τη Λαμία, τι είναι η Λαμία δηλαδή. Στο πρώτο μάτς, το διέλυσε ναι, η Λαμία. Αυτό, εσύ λες ότι είναι... 1-0 και δεν πέρασε το κέντρο, τι. Παναθηναϊκός Βόλος. Είχε άλλο προπονητή, θυμάσαι. Άλλο προπονητή, ναι, άλλο προπονητή. Είχε άλλος εντελώς ο Άρης. Λοιπόν, πάμε στο Παδεσσαλικό. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια πλέον, έτσι, έχει κάνει 3 ή 4, έχασε από Μακάμπι Χάιφα, από Άρη και ποιος από... Ποιος παίζει τέρμα. Δεν θα παίξει ο φίλος ο Μπρινιόλι, από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, λογικά ο Λοντίκη. Λοντίκη. Λοντίκη, ναι. Λοντίκη θα παίξει. Λοιπόν, Λοντίκη κάτω από το δοκάρι, βλέπουμε δεκάδες και να δούμε τα δεδομένα. Σέγκεφελτ και Αράο στόπερ, ναι. Το ομορφόπεδο το ξυλώνει, είδες που βλέπω. Ενώ Αράο... Ναι. Από το πίσω χτίσιμο έχει χάσει 5 φορές την μπάλα και φάγανε 2 γκολ. Ναι, γιατί συμπεριφέρεται σαν αμυντικό χάφι να πει. Όχι, σαν στόπερ. Γι' αυτό. Έτσι κάνει ο Αράο. Είδε... Και θα πηδήξει καλύτερα ο Αράο σέντερ μπακ από το χλώρο, να πούμε. Έχει παίξει ο Αράο. Εγώ σας είπα, δεν θα πάρετε όμορφο άνθρωπο στη μάπα σέντερ μπακ. Δεν έχει άλλες επιλογές που πάνε εγώ. Αράο στόπερ. Χουάν Καρβαγιανίδης είναι εκτός. Όπα. Ούτως άλλος.
Επιστρέφει ο Αϊτόρ μόνο. Εκτός παραμένει ο Τζούρισιτς. Ανέτοιμος είναι ο Βέρμπιτς. Ευτυχώς επιστρέφει ο Μλαντένοβιτς. Σταθερά εκτός ο Πάλμερ. Σταθερά εκτός ο Μάγκνουσον. Και αναγκάστηκε να πάρει και Κλάιν Χέσλε στην αποστολή ο Παναϊκός. Αυτό δεν τον κόσμο. Στο κρεοπολείο του Μούγκαλη. Ο Παναϊκός φάει τα πρόβατα. Τι είναι αυτό, χάφι είναι αυτό τώρα. Δεν έχει άλλου. Αυτό είναι κρεοπόλη, να πούμε. Χάφι είναι. Άρα τετράδα και δεν έχει άλλου φέχτε εκεί. Κότσιρα, Σέγγεφερ, Ταράο, Μπλαντέν. Δηλαδή χτύπα ξύλο. Γιατί να χτυπήσω ξύλο, τι με γίνεται. Τραυματίζεται με μικρό μυϊκό τέλο πάντων για να μην με. Ο Σέγγεφερ. Δεν έχει να βάλει. Μετά θα πρέπει να κάνει αλχημία. Να τραβήξει πίσω τον Ρούμπεν Πέρετ και να βάλει άλλο αγάπη. Να βάλει. Να παίξει Πέρετ Ταράο, Μάλιστα. Σου λέω τώρα απλά. Έβλεπα χθε την αποστολή του Πανέκου και έχει τέσσερι αμυντικού. Δεν έχει άλλου. Ωραία, πε την δεκάδα. Ωραία. Κότσιρα, Σέγγεφερ, Ταράο, Μπλατένοβιτ. Ωραία. Ρούμπεν Πέρετ, Βιλένα, Περνάρ. Παλάσιο, Αϊτόρ και Ιωαννίδη στην κορυφή. Εντάξει. Γκολ, γκολ θα το βάλω αυτό. Ναι. Βάλω το γκολ. Γκολ, γκολ θα το βάλω. Δεν γίνεται να μην φάει γκολ Πανέκο με αυτή την άμυνα. Και έτσι πω έχει κατέβει με αλχημίε. Βάζω χαφ, στόπερ, Βιλένα. Τι ώρα είναι. Ο Πανέκο είναι το βραδάκι, 7 η ώρα. 7 πέσει. Ναι. Γκολ, γκολ θα το βάλω. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Θε να δούμε λίγο και την δεκάδα του, του Βόλου. Τριάδα παίζει. Τέσσερι πίσω. Με το Σιέλι, τον Κύπριο και τον Καλογερόπουλο, ο Μίγας αριστερά που είναι μια χαρά μπακ. Ο Μίγας. Ο Μίγας έφαγε την αποβολή, δεν λέει. Ναι. Εξορία. Δεν πα στο κέντρο να βάζει με τον Ολυμπιακό τέτοια αποβολή. Ρε, Μίγα. Ο Άλχο είναι καλό παίκτη. Ο Άλχο θα είναι στο άλλο άκρο. Ναι. Έτσι. Ναι, θα το πούμε τώρα για το δεξιμπάκ σε λίγο του ΠΑΟΚ. Θα πάμε στο ΠΑΟΚ. Ο Τσοκάνης μαζί με τον Γκλάβτσιτς. Οι δύο χαφ, σκληροτράκιλοι είναι και οι δύο. Το Τσοκάνη είναι παίξον κάρτα. Ναι. Σκληροτράκιλοι και οι δύο. Παίξον κάρτα, τον Τσοκάνη. Ο Μαξιμιλιάνο. Ξαδερφός είναι. Σοφάς ρε παγάζα. Επίτες το διάβασα. Ο Κόμπα, λοιπόν, αλλά το λένε Μαξιμιλιάνο για να πουλήσει. Δεκάρι ο Μαξιμιλιάνος. Εκεί παίζει πίσω από το φόρ θα παίξει. Ναι. Τέλετιτς, Μωραΐτης. Και ο Μανουέλ Μιγγέλ Γκαρσία. Μπροστά καλή είναι αυτή. Γκολ θα βάλω εγώ. Είναι καλή μπροστά αυτή. Ναι. Από τον γκολ παίρνετε ένα γκολ σήμερα. Ωραίος. 2-10. Λουκούγκου το βλέπω. Έτσι. Έτσι. Και τελειώνουμε. Να πάμε δοκάρι τον Άρη και γκολ τον Βόλο. Και να τον Ιακαδόρικο θα βάλουμε εκεί. Παίζει να πάθει τραυματισμό. Όχι μόνο. Αυτό όχι. Δεν το παίζει. Όχι, δεν παίζει. Φίλε, άμα παίζει να το παίξω. Τι θες τώρα να παίξει. Μα τα τέλει ο κόλος του Μάτσικα εκεί να το χάσει. Εντάξει, τώρα τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω, okay. Βάτω με τη Λαμία να πάρει τη Λαμία. Και χάσω το με την ΑΕΚ. Okay. Μια ευκαιρία που είχε να την χάσει και αυτήν. Πότε θα βρει τον ΑΕΚ. Την ΑΕΚ χάλια, πότε θα τη βρει. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Εντάξει, okay. Λοιπόν. Πότε θα τη βρει την ΑΕΚ έτσι. Χωρίς πορτοκαλάδες. Με ΑΕΚ έχει απουσίες πολλές, ρε φίλε. Με Γκαρσία πατάει, δεν πατάει. Με Κατσίνοβιτς αργό. Με Άμπραμπατ στα τελειώματα. Ναι, okay. Πότε θα τη βρει την ΑΕΚ. Αλλά. Δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό που λες. Καθόλου όμως. Ένας Ιάπωνας τώρα εδώ. Ιάπωνας. Ναι, τη Σεντρούιτεν. Αποσχολεί τον Μπάουκ τώρα αυτό ψάχνει. Στα μπακ. Στα μπακ, ναι. Ιάπωνα μπακ θα πάρεις. Γιατί σε χαλάνε να έχεις Ιάπωνα μπακ. Ιάπωνα μπακ, βέβαια. Ωραία αγορά. Δεν είναι καλοί οι Ιάπωνες. Μηχανάκια. Μηχανάκια. Μηχανάκια, γιατί είναι εσύ. Ιάπα, θέλω μηχανάκι, πάω, το κληρώνω και με τον Τζόρνταν, το κλέβουμε και όλα και τελείωσε. Άσε ρε φίλε, τώρα μηχανάκι τώρα. Είναι ο Ιάπων. Ναι, κοιτάζω λίγο τώρα τα μπακ. Ο Χασιόκα αυτό. 24χρονο Δαϊκή Χασιόκα. Ο Χασιώτης. Χασιόκα. 1,85 Ιάπωνα. Ξέρετε, έχουν ψηλώσει αυτή τώρα. Μην νομίζει στο μυαλό σου ότι έχει Ιάπωνα και είναι κοντή τώρα. Δηλαδή, τι Ιάπωνα είσαι, άμα είσαι 1,85. 1,85. Δηλαδή, σχιστό το μάτι και μπόι. Δαϊκή Χασιόκα. Είναι ένα back half ψηλό, δεξιό. Ναι. Να πούμε ότι ο πρόεδρος εκεί της Σεντρούιτεν έχει ανοίξει κονέ με Ιαπωνία και παίρνει συνέχεια Ιάπωνες και μετά τους μοσχοπουλάει. Και τι, να το μοσχοπουλήσει εσένα με τον Ιάπωνα. Και τι δεν ξέρει τον Πουριωτόπουλο να καπνίζει τα Μάλμπορο στην Ιαπωνία. Από ουρά βαρέτ το τσίπησε. Έχει 16 μάτς, 2 γκολ, μία σέντρα. Ποια είναι δεξιά. Ποια γόρμα. Αυτή που είχε προηγουμένω. Δεν έχω τίποτα. Κατά λάθος μου, εμφανίστηκε. Αυτή είναι Σαμάδα Φόξ. Στανιάτα τη. Στανιάτα τη. Ναι, εγώ ξενέρωσα όταν έμαθα ότι είναι λεσβία μου. Δηλαδή έχουμε σοβατήσει, έχουμε κάνει, έχουμε ράνει 1000 σπίτια και μαθαίνουμε ότι τελικά τη αρέσουν μόνο οι γυναίκες. Πολύ ωραίο. Τι πολύ ωραίο. Μα μ' αρέσει αυτό. Εντάξει, αρέσει να το βλέπει. Εσύ είσαι σεξιστής με αυτά. Εγώ είμαι. Καθόλου. Καθόλου μου αρέσει πάρα πολύ. Κάνεις λάθος. Μ' αρέσει πολύ σαν εικόνα. Να βλέπω. Μ' αρέσει. Αν μας αρέσει τότε τι σε πειράζει. Τώρα τι θες, με πάσε μονοπάτια για να κάνουμε γκέλα, έτσι.
Με πας τώρα για να κάνουμε γέλα τώρα, είσαι ναι. Για Ιάπων, ο Ιάπωνες είναι πολύ ψηλός λαός, κουλ, cool, μπερδέμεσαι. Η φαντασία σου θα σταματήσει επειδή αυτή η γυναίκα της αρέσει να πηγαίνει με άλλες γυναίκες, ναι. Να κάνει παρέα. Όχι ρε φίλε, δεν έχω τέτοια θέματα, όχι. Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Λοιπόν, δεν είναι και όμορφος ο, αυτός ο Χασιόκα, ο οποίος ακούγεται. Δεν θέλουμε, δεν μας νοιάζει. Δεν ο πλάγιος είναι... Μπακ, το στόπερ θέλουμε να ανάσει. Ο Μπακ να είναι όμορφος δηλαδή. Τι μας πειράζει ο Μπακ. Ναι, εγώ σου έχω όμορφο Μπακ, στόπερ στον Μπακ, παίζει μια χαρά. Ποιο είναι? Κουλιαράκης. Είναι παιδαράς ο Κουλιαράκης. Παιδαράς είναι όμορφος δεν είναι. Παιδαράς είναι. Ο Κεντζόρα δεν είναι ομορφόπεδο. Τρίχες. Τι τρίχες, ξανθός γαλάζια μάτια, αυτά που ψαρέζουν. Και είναι επίπεδο, είναι να πούμε. Εντάξει, εγώ στόπερ να πούμε μεγάλο κτλ. Τι, Κεντζόρα, πια δεξιά, μια το στόπερ, σιγά. Ναι. Ποιο στόπερ λέει. Στόπερ, α, γι' αυτό τα λέει αυτό τώρα, γι' αυτό τα λες για το διαιτητή στην Κηφισιά κάτω. Επειδή είναι από το σύνδεσμο της Τραμάς. Αυτόν ελέγχεται το σύνδεσμο, φίλοι. Επειδή είναι δικαιός μας ο σύνδεσμος, λες. Τέσσερις τόνους Μάλμπορο τσιγάρο, κάπησε στο σύνδεσμο της Τραμάς, όπου λέει ο Τόπλος. Ο Μπακ θέλουμε να είναι, ναι, για Σωτέρντο δεν ακούγεται τίποτα. Ναι, ναι. Έτσι, για Σωτέρντο δεν γίνεται τίποτα. Σε ποια ομάδα, παιδιά, εντάξει τώρα είναι ένα όνομα το οποίο βγαίνει ο συγκεκριμένος Χασιόκας, σε εντρούνεται παίζει. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις και δύο, γιατί είστε πολύ γλυκός. Βγαίνει μια είδηση τέτοια. Ναι, ότι. Βγάζετε από τον ΠΑΟ και από αλλού. Όχι, το καμία σχέση τώρα. Άλλο λέω. Ναι. Δηλαδή πρέπει να βγει. Όχι, συγκεκριμένο το όνομα αυτό δεν βγήκε από τον ΠΑΟ. Αυτό πολύ καλό. Ναι, δεν βγήκε από τον ΠΑΟ. Γιατί... Αυτή τη στιγμή το όνομα δεν βγαίνει από τον ΠΑΟ. Μπράβο. Ναι, είναι... Καταρχάς δεν υπάρχει ξανά αυτό το όνομα. Το λέμε εμείς εδώ τώρα. Ναι, το λέτε εσύ. Ναι, μαζί είμαστε. Εσύ δεν το ξέρω εγώ αυτό. Είναι ένα παίκτη που ενδιαφέρει τον ΠΑΟ. Σκιστό μάτι, Χασιόκα, Μπακ. Θα δούμε. Υπάρχει ο Βίλιαμ. Ο οποίος, το Βίλιαμ το ξέρουμε. Το ξέρουμε και το ξέρουμε. Δεν υπάρχει πουθενά, σου λέω το όνομα. Ναι. Το λέμε εμείς εδώ πέρα για τον Ιάπωνα. Μπορεί να τον έχει τσεκάρει. Δεν σημαίνει ότι τον. Μπορεί να το έχω μάθει εγώ από αλλού, ρε παιδί μου. Τον τσεκάρει ο Πάουκ. Έχει στη λίστα τέσσερα δεξιά μπακ. Γιατί θέλει να πάρει δεξιά. Και ένας είναι αυτός. Ναι. Τι χαρακτηριστικά έχει. Του είπα γρήγορος. Ανεβαίνει όλη την πλευρά. Ένα 85. Σέντρες πολύ καλές. Είναι στοιχεία που θέλει ο Λουτσέλος. Να τον μπάμπα. Και την κεφαλιά. Θέλει και δύναμη και ύψος ο. Δεν θέλει ύψος. Θέλει δύναμη και όλοι οι προπονητές. Τετράδα άμυνας, δεν θέλει κοντή. Ναι. Ο Πάουκ σίγουρα θα πάει να πάρει ένα δεξιμπακτόρα τον Γενάρη να το ετοιμάσει και για το καλοκαίρι. Γιατί φεύγει ο Βιερίνια. Αυτό μένει ελεύθερο. Ναι, από ό,τι φαίνεται δεν έχει ανανόηση. Είναι περίεργο τα. Μπορεί να τον έχει σαν παίκτη μόνο ο πρόεδρος ομάδας και να τον διαχειρίζεται αυτό. Γιατί φαίνει οι Ιάπωνες. Οι Σέντρου δεν έχει 5-6 Ιάπωνες μέσα. Ναι. Είναι φοβερό, έτσι. Καλύτερα λοιπόν, να έχω 5-6 Ιάπωνες παρά 5-6. Με χώρα θα. Παρά να έχω 5-6 Αφρικανούς. Α, το έχει βγάλει και ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο. Ο Ρωμάνο ποιο είναι. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αυτή τη στιγμή είναι ο πιο γνωστός, πώς θα σου το πω, αυτός που βρίσκει τις μεταγραφές σε όλη την Ευρώπη. Έχει διασυνδέσεις τρελές, είναι Ιταλός σε όλη την Ευρώπη με τους ατζέντες και τους στέλνουν τις ειδήσεις. Άρα, και λοιπόν, τα ανεβάζει αυτό. Άρα λοιπόν, αυτό δεν το βγάζουν από τον ΠΑΟΚ. Το όχι, όχι, εσύ, είπαμε, ναι. Το είδαμε εκεί, Χασιόκα, ναι. Είναι ένα δεξί μπακ που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Με, Ιάπωνας, με τι τιμή είναι. Είναι τραυματίας αυτή τη στιγμή πάντως. Α, πες τα σιγά σιγά. Καμιά βλάση. Σαν τον Μάρκο Αντώνιο ή καμιά βλάση. Όχι, 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 δεν έχει σαν τον Μάρκο Αντώνιο. Βλέπεις, ήρθε το Ιανουάριο. Τράφερ Μάρκ, 2 εκατομμύρια χρηματιστηριακή του Αγίου. Καλά. Στην Ουράβα έπαιζε που είναι ποδοσφαιρομάνα. Ουράβα. Κατάλαβες γιατί δεν θέλω να χάνω τις εκπομπές. Και άρρωστο να δω με 42 πυρετό. Ουράβα, ρε φίλε. Ποδεσφαιρομάνα. Λοιπόν, φαίνεται να είναι καϊνάρι. Τώρα τον ακριβή λόγο που απουσιάζει, δηλαδή τον τραυματισμό, τι έχει αυτή τη στιγμή. Κάτσε να σου πω, Χασιόκα. Χασιόκας. Τι έχει. Το δούμε. Στο γόνατο έχει ένα θεματάκι. Στο γόνατο είναι. Ναι. Α δούμε. Είναι σασί από κάτω δηλαδή. Δεν ξέρω. Πάντως έχει ο Καζάκι. Ο Καζάκι. Ήτο. Γιαμαμότο. Τσίμα Φουτζίτα. Ναι. Χασιόκα. Ναι. Ογκάβα. Ναι. Εφτά. Σουζούκι. Σμίτα. Έχει 8 Ιάπωνες έχει δεγμένοι. Τι θέση παίζει αυτή. Είπα, η Σέντρου είτε τι ομάδα στην Ολλανδία, ναι. Στο Βέλγιο. Στη μέση ακριβώς. 8η. Εντάξει. Μια χαρά είσαι. Οι Ιάπωνες 8η. Εντάξει, μια χαρά είσαι 8η. Δεν έχεις εξοδεύουν και κρέας να τους ταΐσουν αυτούς. Ναι, μια χαρά. Με τόσο φινκ προπονητή Σέντρου. Με ρίζει να πούμε τους ταΐσεις. Έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο. Τώρα αυτά πρέπει να τα ψάξουν. Ο Αντώνιος τι κάνει. Ο Αντώνιος σήμερα, αύριο μπορεί να το δούμε να παίζει κιόλας. Πού να παίζει. Να πάρει κι άλλο χρόνο. Στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά. Στο υψόμετρο. Ρώτησα για Μάρκος Αντώνιο σε παίχτες. Και μου τον περιέγραψαν. Σου λέω, παιδιά, επειδή τον είδαμε λίγο. Εγώ στο πρώτο μάτς είδα ότι ο άνθρωπος δεν ήταν έτοιμος. Στο δεύτερο είχε πολύ καλύτερα πατήματα. Λοιπόν, θα σου πούμε, λέει, είναι μια βελτιωμένη έκδοση του Ντάντας. Βελτιωμένη. Υπερτερεί πάρα πολύ στο γεγονός ότι σουτάρει και ότι είναι πιο γρήγορος από τον Ντάντας.
Αυτές είναι κινήσεις, κινείται σαν μεσοδιαστήματα, οργανώνει, είναι πιο γρήγορος λέει από τον Τάντας. Άλλα στοιχεία από τον Ορδό. Αλλά σαν κατασκευή. Από τον Σφάμπ και τον. Άλλα στοιχεία τελώς. Και άλλα στοιχεία. Ναι, γι' αυτό επέμενα. Δηλαδή μπορεί να βάλει. Δηλαδή να θέλει να κάνει μια αλλαγή, θα κάνει να αλλάξει τα στοιχεία. Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Βλέπω ότι ναι. Μια ομάδα τον έχει βράχει. Τον έχει κλείσει, να πούμε, και θα βάλω αυτό να δίπλα στον Σφάμπ ή στον Στόεφ. Έχω θα πετάξω ομάδα. Τον Οσντοεφ λίμπερο στα χάρτη. Και τον πετάω πιο δεκάρι αυτό να μπράβο. Πούμε. Και να φορτώνω και ακόμα περισσότερο. Και ανεβάζω τον ένα μπακ τον άλλο, τον κρατάω για να έχω ισορροπία. Έτσι μου τον περιέγραψαν παίχτε του ΠΑΟΚ. Το ξαναλέω που τον βλέπω στι προπονήσει. Άρα μπορεί αυτό τώρα να είναι πολύ καλό στα playoff. Λέμε. Θα είναι μια μεταγραφή που είπε ο Ρουσβάλλον Τσέσκου καινούρια. Ναι. Έχει ταχύτητα παραπάνω του Ντάντα, έχει τελειώματα παραπάνω του Ντάντα. Αυτό τώρα δεν πρέπει να παιχνίδι του Ντάντα. Αυτό τώρα δεν πρέπει να πάθει υποτροπή. Ξεκάθαρα, μην πάθει καμία υποτροπή. Και μια που μου είπατε για Τάντας, ναι. Με ρωτούσαν τι κάνει. Ο Τάντας πήγε στην Αλκμαρ. Ναι, δεν παίζει. Αλλά δεν παίζει. Δεν παίζει, το έμαθα και εγώ. Δεν παίζει. Δεν μπόρεσε να βρει χώρο και είναι να είναι λίγο. Παιδιά, είναι λίγο βουτυρόπεδο είναι. Ναι, ο Τάντας, εάν δεν βάρει λίγο όγκο, παρότι ήσουν ένα κιλό πιο ψηλό από τον. Ο Τάντας φέτος έχει κάνει συνολικά 14 παιχνίδια, αλλά πρόσεξε. 340 λεπτά. Έπαιξε κάτι στα 70-75, το βάζει στο 80. Μπράβο. Έχει ένα γκολ. Ξέρετε, θα πει 340 λεπτά. Και 14 μάτς. Πεθαμένος. 14 επί 30, 20 λεπτά, μετρό, 25 λεπτά. Πεθαμένος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά και τα μαντάτα για τον ΠΑΟΚ. Θα το δούμε τον Ιάπωνα αν θα προχωρήσει το θέμα. Είπαμε Κασιόκα, δεξί μπακ, Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Το βγάζει προς έξω σε όλη την Ευρώπη. Με άλλα λόγια δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το όνομα κανένα site. Το λύρασε και τον Ουάρτα θα στείλει στο Βασιλικό. Ουάρτα, τώρα που το ανέβει, Ουάρτα είναι ήδη στι Σέρε. Ναι. Ουάρτα θα παίξει ο Πασαρικό από τον Γενάρη, γουστάρει ο Γκαρσία. Καλά, Σέρε είναι θερμέ, θα περάσει καλά. Τέλεια θα περάσει. Εντάξει, το θέμα είναι θα παίξει, θα βοηθήσει τον Πασαρικό όμω. Κοίτα, με τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία θυμάμαι τον είχε καλά. Είχαν καλή σχέση. Τέλεια. Άρα, είναι ο μοναδικό που τον έχει καλά. Τώρα αυτό τώρα αυτή θέλει. Θέλουν ένα προπονητή να τον πιστεύει και να γίνει μια χημεία. Ναι. Τώρα ο Γκαρσία με τον Ουάρτα δείξαν στον ΠΑΟΚ ότι είχαν καλή σχέση. Και πήρε ο Γκαρσία από τον Ουάρτα. Ισχύει. Αν επαναληφθεί αυτό, θα πάρει και ο Πανσεραϊκός. Τώρα αν αυτό βγει εκεί, οι Σερές είναι θερμές. Και πήγε σε κανένα βραχή μέσα να βγει. Ωραίες γυναίκες είναι Σερές. Και θερμές. Και θερμές και ωραίες γυναίκες. Έτσι. Είναι ωραίες. Πήγε στην κατάλληλη πόλη τώρα αυτό. Ναι, μπαλίτσα θα παίξει να βοηθήσει τον Πανσεραϊκό. Με τις Σερές, ναι. Δεν το βλέπω. Α, θα το φάνει Σερές. Λοιπόν. Κουλ, cool, πού το είδες αυτό για Κασιόκα, λέει. Δεν υπάρχει πουθενά, ρε παιδιά. Σας το λέμε εμείς τώρα εδώ πέρα. Το έβγαλε μόνο ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Τι να σας πω τώρα. Δεν υπάρχει πουθενά. Θα το δείτε στη διάρκεια της ημέρας. Σε κάνα 20 λεπτό, καμιά ωρίτσα. Αρχίζει και βγαίνει τώρα. Να το τώρα. 9:27. Βλέπω ένα site, το ανέβασε. Λοιπόν, κομψόδα είναι. Θα επιστρέψουμε τελευταίο μήνο. Θα βάλουμε και εσάς στο καδρό. Κουλ cool, ράπ, γιατί δεν παίζει ο Λίρατζης. Και ο Λίρατζης λογικά, παιδιά, εφόσον δεν βρίσκει χρόνο και ο Πάκ πάει για δεξιμπάκ, είναι ξεκάθαρο. Έχει το Σάστρε. Σταματάει ο. Θες εδώ, τώρα κόλλησα. Ο Βιερίνια 99% το ποδόσφαιρο. Άρα θες ένα δεξιμπάκ. Μένεις μόνο με το Σάστρε ουσιαστικά. Ο Κετζόρα και αυτός, αν θα μείνει, γιατί είναι δανεικός, θα πάει στα στόπερ. Λοιπόν, πριν πάω στο κομψό διαφημιστικό, να σας πω ότι αγαπάμε τους πανηγυρισμούς στα γήπεδα, καθώς είναι η πεπτουσία του ποδοσφαίρου. Πρέπει όμως να ομολογήσουμε ότι οι πανηγυρισμοί που συμβαίνουν στο καζίνο είναι το ίδιο έντονοι. Πόσο μάλλον όταν συμβαίνουν στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη που δίνει κάθε μήνα στα τζακπότ πενταψήφια ποσά. Κομψό θα είναι. Επιστρέφουμε. Ραπ και κουλ Μετρόπολης με κάζα στα πλήκτρα. Κάτι μυρίζω πάλι, ρε φίλε. Κάτι μυρίζω στην ατμόσφαιρα, αλλά θα το πούμε μετά σε πολύ λίγο πάλι μαζί. Παιδιά, απολαύστε εντελώς δωρεάν φανταστικό περιεχόμενο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα για ένα μήνα. Διαλέξτε, θα δείτε φέτος τα Χριστούγεννα ανάμεσα σε 4.000 τίτλους με ταινίες blockbuster και βραβευμένες σειρές. Μπείτε τώρα aeon.nova.gr και πάρτε κωδικό. Η δωρεάν πρόσβαση ισχύει από 10 12ου, τρέχει δηλαδή μέχρι 10 του Γενάρη. Ένα πραγματικά καταπληκτικό δώρο από την Nova. 42 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κουλ. Ξεδιπλώνονται σε όλα τα επίπεδα, έτσι, κοινωνικά, αθλητικά, πολιτικά, μεταγραφικά. Μεταγραφικά. Βεβαίως. Τώρα βλέπουμε την είδηση αρχίζει σιγά σιγά ξεδιπλώνεται για τον Ιάπωνα Νταΐκη Καχαρνόκα. Τώρα τι να κάνουμε τώρα, εμείς θέμε δηλαδή. Λες να θυμώσουν από τον ΠΑΟΚ που το βγάλαμε ήδη. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Είναι δουλειά μας. Είναι δουλειά μας. Εμείς δηλαδή θυμώνουμε. Δεν δίνουν ειδήσεις. Ναι, είναι δουλειά μας. Κοίταξε αυτό, είδα και εσύ και ο Πετρωτός. Ναι. Με ζωή ψάχνετε πολύ το ξένο. Είναι η δουλειά μας. Το ξένο βέβαια. Μπράβο ρε Τίνο.
Δεν πιάνεσαι από πουθενά. Δηλαδή, σαν τη λέει την πάει πάω, δεν έχω ανάγκη για ειδήσει. Ναι. Έχω μάνατζερ, έχω φίλου, έχω δίκτυο κτλ. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, άμα δεν θε να δώσει την είδηση, θα δώσει του δικού σου, εμεί ναι. θα τη βρούμε απαλού. Απαλού. Γιατί είμαστε κάτω από τον 80 και είμαστε εφηνόζοι. Κάτω από τον 70 είμαι εγώ, ναι. Διδυτική. Ναι, ναι, ναι. Τρομερή. Λοιπόν, άρα, Άρη Λαμία τα είπαμε, εσύ το φοβάσαι, εγώ λέω το κάρι στο ματ. Εγώ το δίνω. Βόλο Παναθηναϊκό. Γκολ, γκολ. Εγώ βλέπω και πέναντι. Βόλο. Παναθηναϊκό. Πέναντι. Πέναντι. Ωραίο. Και γκολ, γκολ. Και γκολ, γκολ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλε τώρα να ακούσουμε τα φιλαράκια μα. Τι θα ακούσει τώρα, θα ό,τι θέλουμε. Τι να ακούσει. Τα κάλαντα να ακούσει. Έχουμε ένα τετό να αφήσουν και τα κάλαντα. Ναι, ναι, θα αρχίσουν και τα κάλαντα και θα μην έχουμε. Τα αφήνετε τα παιδιά πολύ, πολύ μόνα. Με του γονεί. Εμένα ο Αχιλλέας Κανόνης θα πάει με δύο φιλαράκια του, αλλά θα πάνε ανά μία ώρα ή κάτι μαμά. Ξέρεις πότε θα βρει κανένας. Όχι, οι γονείς κάτω στην πολυκατοικία. Όχι, δεν. Δεν τα αφήνει τα παιδιά. Ναι, 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 ναι. Δεν γίνεται παιδιά. Πάτερ εκεί να τα ευλογήσει. Όχι, όχι, όχι. Yeah. Να είμαστε στη σύνταξη. Yeah. Τώρα για αύριο θα τα πούμε παιδιά. Και η ΑΕΚ θα κάνει μεταγραφές. Η ΑΕΚ που έχει πολλές απουσίες. Η ΑΕΚ. Δεν θα κάνει μεταγραφές. Δεν πρέπει να πάρει η ΑΕΚ, δηλαδή ένα μπακ ακόμα. Η ΑΕΚ πρέπει να πάρει. Ένα στόπερ. Δεν πρέπει να πάρει. Όχι. Τι. Να πάει στη Φάντα και στην ΕΨΑ ναι. και να ξαναγοράσει πορτοκαλάδες. Πορτοκαλαδίτσε. Έλα τώρα. Έλα τώρα την τρώ στην ΑΕΚ. Την τρώ την ΑΕΚ. Την τρώ τώρα. Την τρώ την ΑΕΚ. Την τρώ την ΑΕΚ. Την κάνει 90 λεπτά πρέσινγκ πέρσι και τώρα έχει κάνει. Εντάξει, επειδή πέρα την Κυριακή Τετάρτη. Κυριακή Τρίτη, Κυριακή Πέμπτη και συνέχεια μάτ τέντωσαν. Μόνο με το πρέσινγκ κάνει γκολε. Και λόγω τραυματισμού δεν έχει να. Μισό λεπτό. Πλευροκόπηση κλείσιμο μέσα δεν έχει. Όχι, πλευροκόπηση τέτρα. Φόρτωμα δεν έχει. Μπήκε τα παιχνίδια από πίσω δεν έχει. Αντεπίδεση μόνο δεν έχει. Ψηλά. Έβαλε καλά κόρη στην αντεπίδεση η ΑΕΚ ποτέ. Όχι, μα κλέβει, κανένα... κλέβει πρεσάρι και βάζει γκολ. Αυτό κάνει λοιπόν, η ΑΕΚ. Αν τη πα αυτή την άκρη. Μεγάλο χώρο δεν έχει. Πλευροκόπηση φόρτωμα δεν έχει. Γρήγορο ακραίο εκτό ένα είναι. Παιχνίδι χαμηλού τέμπου από πίσω δεν έχει. Έχει το πρέσι. Δηλαδή, άμα πάρει το πρέσι από την ΑΕΚ την καθάρισε. Για μισό λεπτό. Δηλαδή. Το λέμε από τον Αύγουστο, Δεκέμβριο. Δικαιώνεσαι για την ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι. Ξέρεις τι γίνεται με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ απλά επειδή τέντωσε Κυριακή Τετάρτη. Τέντωσε. Είχαμε τραυματισμούς, δεν μπορούσε να κάνει ρωτέσον και αναγκάστηκε να βάλει και άλλους παίχτες που πιέστηκαν και τραυματίστηκαν για αυτοί. Ναι, γιατί πήρε κάτω βόλτα δηλαδή. Για την προπόνηση που κάνει. Τώρα όμως που θα ηρεμήσουνε. Ναι, τι θα ηρεμήσουν. Που δεν έχει Ευρώπη. Τετάρτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή. Και αν καλύτερα θα είναι. Άρα λέμε ότι η ΑΕΚ είναι πρώτη σχεδόν μαζί με τους άλλους. Είναι καλύτερα έτσι. Και θα, έχει, θα πιάσει τα στάνταρα έστω τα περσινά σε ένα κομμάτι. Παιδί, του... δηλαδή τώρα τι προτάσμα θέλει η ΑΕΚ. Με τον Πανσεραϊκό ισοπαλία. Με την Κηφισιά ισοπαλία. Με τον Πανετολικό ισοπαλία. Δηλαδή τι προτάσμα θέλει. Έκανε γκέλες που. Τι προτάσμα θέλει να πάρει. Οι άλλοι δεν τις έκαναν αυτές τις γκέλες. Που σημαίνει. Με όφη ήττα. Που έκανε το ΠΑΟΚ βέβαια έτσι. Από την πίσω γραμμή. Είναι ομάδα Β' Εθνικής να χτίσει παιχνίδι. Ναι. Χτίσιμο παιχνίδι από πίσω. Θα έπαιρνε και στόπερ, δηλαδή, συνάκ. Με Μουκουτί Β'. Όχι. Και τον. Τον Μητρόγλου. Δεν είσαι καλό. Τον θα τον είπα στο Παλιμάρμαρο. Ναι. Και τον έκανα ταχύτητες. Ταχύτητες, ε. Ταχύτητες. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Ταχύτατα και μπάκι. Μπάκι δεξί δεν έχει, μπάκι αριστερό δεν έχει. Καλά, τώρα θα φύγουν. Α, δεν πέφτουν αυτοί. Έχουν στο κόπο Αφρικα δεν πάνε. Είναι χειρότερη μπάκι. Από όλες τις ομάδες είναι μεγάλες. Έλα ρε, γιατί τους τρως τώρα. Το... θες να τους δούμε έναν ένα. Χατζησαφή, από ποιον καλύτερος είναι. Από τον Χουανκάρ, από τον άλλο του Παναθηναϊκού, από τον Μπάμπα, από τον Σοάρες, από ποιον είναι καλύτερος. Ναι. Από ποιον είναι καλύτερος. Οκ, okay. Εντάξει, έτσι που μου το λες, δεν είναι. Εσύ, αν είναι όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε γραμμές, έχουμε γεμάτο κέντρο, να τους ακούσουμε όλους. Πάω, ξύδες, αργανούς, αεξίδες, πολυβιακούς. Πάμε, καλημέρα, ναι. Κύχω εμείς, δεν μιλάμε, τώρα είναι η ώρα τους. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Ντάντι Κουλ. Καλημέρα, καλημέρα, Μιτσάκο μου, αν σε έπιασα καλά. Γιατί δεν αρχίζω να μην ακούω και. Πετράν. Α, Πετράν. Πετράν. Έλα, Πετράν μου, έλα, γόρι μου. Την όμορφη έδεσα, λοιπόν. Ναι. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Πώς έλεγε ο φίλος ο Καστοριανός με τις μεταγραφές που κάνει ο Πάο Κλέη, τον βλέπω τέταρτο. Τον έχασα καλά μήνα, δεν βγαίνει. Έτσι λέει, Μιτσάκο. Άμα συνεχίσουν αυτή την κατρακύλα, το Μάιο θα βγει άμα έχουν πάρει το πρωτάθλημα. Άμα έχουν πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι είπε ότι με τις μεταγραφές που κάνει ο Πάουκ τέταρτος. Ο Πάουκ φέτος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας με μεταγραφές. Έχει να βγει ένα μήνα, έχω να το ακούσει. Μόνο ο Έκονγκ δεν του βγαίνει του Πάουκ σε μεταγραφές. Μόνο ο Έκονγκ. Ναι, ο Αντώνιο κάτσε θα βοηθήσει τώρα στο δεύτερο μισό. Όλοι οι άλλοι είναι επιτυχημένοι. Εγώ τώρα, όπως λες και εσύ, με ένα δεξί μπακ και ένα στόπερ. Εγώ θα ήθελα ακόμα να πέφτει πίσω από το φόρο εκεί, να παίζει πίσω. Να είναι άπλαση. Γιατί τώρα είδες δύο βγήκανε και έχω τρεις, δεν έχω αλλαγές. Τι δύο βγήκανε. Είπανε για δύο-τρεις μεταγραφές, θα δείξει. Μακάρι να τις κάνει. Βγήκε ο Σίγκοβιτς με τον Τάισον και έχω ακριβώς. Καλά, έχεις πέντε παίκτες. Έξι παίκτες. Θέλω έξι. Θέλω και τον έξι. Έλα, τι λέει. Ναι, αδερφέ μου. Έδωσα καλά.
Καλά, πολύ ωραία. Σας περιμένω με το Σαρόπουλο. Θα έρθουμε, θα έρθουμε για μπουκα εκεί. Μας έχουν φωνάξει. Να πάτε στην Ελλάδα. Φιλιά, θα έρθουμε για μας τα μπουκα. Να ανοίξει η ψυχή σας. Γιατί είναι ωραία, καταράκτες, φαγητό. Καταράκτες έκανε ο Χίτλερ. Χίτλερ έκανε. Εγώ τους έκανε. Πόσα ξέστρε. Χωρίς έσπα. Τίποτα, τότε δεν είχε έσπα. Τα είχαν ανακάλυψει ακόμα. Έχει 10 κατοίκους και τραβούσε ένα από και δύο δουλειές. Παπαπ. Δεν ρωτούσε και κανένα βασικά. Και τι να ρωτήσει. Μοναρχία. Ναι, μοναρχία, ναι. Καλημέρα! Καλημέρα τα παρικάρια. Καλό σου λαϊκάτσι. Για τα πέναλτι που παίρνουν οι πράσινοι και οι κόκκινοι, ένα πράγμα. 9-6-5-2. Τρία Γιουάρη. Και η ντροπή για αυτού. Τίποτα άλλο δεν είναι. Μπορεί να μα πούν και για τα πέναλτι. Γιατί πριν για δύο χρόνια λέγανε αχ, παίρνετε πέναλτι. Τώρα τα παίρνω εκεί είναι μούγκα. Βούβαζε, ντρούγκα είναι. Τα παίρνουμε εμεί, δεν πειράζει. Εμεί θα τα παίρνουμε, εσεί μην τα παίρνετε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Όσον αφορά για το πάω με αυτού και κάτω τη σφικιά που παίζουμε τώρα αύριο. Και φυσικά, όχι σφικιά, ρε. Εσύ ναι, που είχε πει για το άλλο το μαγικό. Λοιπόν, αυτοί από ό,τι έχω μάθει από κάτω πήραν και τον Άρντα, αλλά δεν θα παίξει αυτό. Ο Άρντα τον πήρε ο Πασαραϊκός, άσονα. Εγώ άκουσα. Άσε τι άκουσε. Ο Άρντα θα παίξει ο Πασαραϊκός. Ναι. Είναι ήδη σέρε. Καλά, ναι. Λίγο το διαιτητή. Ποιο θα μα ευλογήσει εκεί κάτω, γιατί. Πε μου λίγο, την προηγούμενη φορά τι μαγικό είχε πει, ρε φίλε. Είχε πει μια μαγική ατάκα εδώ και έγινε πάταγο. Για τον Καρλομάγκο, εγώ πάω και. Πώς? Φόδρα, αντί για σφόδρα, Α, είπε φόδρα, αντί για σφόδρα. Σωστό, σφόδρα, φόδρα είπε. Ναι, φόδρα, φόδρα. Γεια σου, ρε φιλαράκι μου, καλό. Είσαι ωραίος, ωραίος ο Λαϊκατζής, μ' αρέσουν. Λοιπόν, φόδρα είπε, ναι, αντί για σφόδρα, φόδρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Κατάλαβε τι γίνεται με τα πέναλτι τώρα. Αυτοί να τα παίρνουν κάτω στην Αθήνα. Μην τυχόν πάρει κανένα ο ΠΑΟΚ. Έχουμε θέμα. Έχουν μέσα αυτοί. Α, έχουν μέσα. Πούμε. Ναι, μπράβο. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Ακούγονται σε όλη την Ελλάδα τώρα. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Όχι γιατί τα παίρνουν. Πάει το Μέκα, το βλέπει όλη η Ελλάδα. Μπράβο. Πάει το Σκάι, το βλέπει όλη η Ελλάδα. Σωστό. Έλα, αδερφούλη. Καλημέρα, Μόναχο, Αϊκάρα. Έλα, ρε, έξι. Έλα, τι γίνεται τώρα. Εδώ άλλο έχει φάει πολύ άσχημα ο ραπ. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, να κάνει όσε θε, βέβαια. Πέρυσι με την μπάλα που έπαιζε η ΑΕΚ ήταν στο μείον 10 αυτή την εποχή. Ήτανε. Όχι μείον 10, μείον 7-8 ήσουν εσύ. Μείον 10 ήταν ο ΠΑΟΚ. Για πες. Μείον 8. Κάπου εκεί ήτανε. Ναι. Τώρα με αυτά τα αποτελέσματα και με την μπάλα που δεν παίζει είναι στο μείον 1. Είναι. Γιατί την ξεγράφετε. Για μένα είναι πρώτο φαβορί. Άσε τι λέει εδώ. Εγώ δεν την ξεγράφω. Εγώ λέω ότι βλέπω. Ναι. Ότι μπορώ να το ματήλα. Στο 50% το 90 λεπτού βρωμά το ματήλα, αυτό βλέπω. Ναι. Τώρα, άμα πάρει 20 πέναλτι ναι, και 3 στη μέρα και παίξει μπάλα και το πάρει, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι βρωμά το ματήλα. Να σου πω κάτι, Κώστα. Δεν βρωμά το ματήλα, όχι πε. Εγώ δεν λέω ότι θα το πάρει. Για μένα παραμένει πρώτο φαβορή, να ξέρει. Και δεν το λέω και εγώ, το λέω και εγώ. Μένει 30% από πέρσι. Ισχύει όμω και αυτό που λέει ο Ντίνο. Ναι. Θα μιλήσω. Ναι, βέβαια. Ήταν να παίξει προβληματικά με τη Δυναμό Ζάγκρε η ημερομηνία τον Αύγουστο συγκεκριμένη και έπαιξε 3 παιχνίδια σε 8 μέρες. Έπαιξε. Μέσα στην προετοιμασία. Έπαιξε. Μέσα στην προετοιμασία. 10 παιχνίδια. Πώς θες αυτή η ομάδα να παίζει Δεκέμβριο καιρό φουλ και να μην είναι πεθαμένη. Καλά, και ο ΠΑΟΚ έπαιξε. Φουλ μάτς ήταν. Πιο πολλά από όλα. Πιο πολλά παιχνίδια από όλους έχει παίξει ο ΠΑΟΚ φέτος, να ξέρετε. Μην φρέσκω είναι ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε, απέκτησε τρεις ομάδες για να πει ο Μίλους. Ναι. Νίκο, έπαιξε με Δυναμό και σε τρεις μέρες έπαιξε με την Άντβερ δύο παιχνίδια. Τρία παιχνίδια. Ισχύει αυτό που λες, αδερφέ. Ισχύει, ναι, ότι εκεί τέντωσες. Αλλά σου λέω, και ο ΠΑΟΚ έπαιζε εκείνη την ώρα. Και μάλιστα έπαιζε με καλύτερη ομάδα αποδεδειγμένα πλέον. Με τη Χάιντουκ, η οποία δεν τη βλέπει φέτος η Δύναμο Ζάγκρεπ. Την έχει δει τη βαθμολογία. Είναι 7-8 είναι η Χάιντουκ μπροστά. Ναι. Δηλαδή δεν απέκλεισα λιμό εκείνο το διάστημα που λέγατε. Απέκλεισα ομάδα επίπεδου. Άρα για να το μαζέψουμε. Ναι. Συμφωνούμε ότι η ΑΕΚ έχει μεγάλες ελπίδες. Είναι πίσω σε φυσική κατάσταση, σε πρέση. Ναι, αλλά δεν θα έχει Ευρώπη τώρα και άμα επιστρέψουν και περιμένουμε να δούμε που θα φτάσει πάλι. Άρα λέμε. Εγώ συμφωνώ με τον φίλο. Η λογική λέει ότι θα συνέλθει η ΑΕΚ. Ναι. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Έτσι. Είναι τα ντέρμπι όλα. Τα ντέρμπι τα πίνουν. Ήσουν η πιο καλή ομάδα από όλου τα ντέρμπι, γι' αυτό και λέω ότι είσαι φαβορή για μένα. Με όλου ήσουν πολύ καλό. Ισχύει. Με τι μικρομεσαίε δεν ξέρω γιατί την πατά, μάλλον ξέρω. Γιατί πρέπει να φτιάξει παιχνίδι. Δεν πάει το φτιάξει. Δεν πάει το φτιάξει το παιχνίδι. Σου στηθεί άλλο το μισό γήπεδο τσάκα. Δεν σπά άμυνα με τίποτα. Να ξέρει, δεν είναι καλά τα κορμιά που έχει
είναι για να πρεσάρουν, όχι για να διεισδύουν, να τριπλάρουν ένας με έναν. Δεν έχει παίκτη με ένας με έναν. Ένας με έναν παίκτη δεν έχει. Ο Ελίασον είναι, ο οποίος παίζει και με το ανάποδο το πόδι. Ένας Ελίασον. Κάτσε να κλείσουμε το. Έλα, αδερφέ, κλείσε με αυτό που θες να πεις. Ο Αλμέιδα δεν είναι προπονητής να πάρει για το αποτέλεσμα. Δεν πάει για το αποτέλεσμα. Πάει μόνο για την νίκη. Το πληρώνει αυτό. Το πληρώνει αυτό όμως. Το πλήρωσε. Να είσαι καλά. Αδερφέ, φιλιά στην Γερμανία. Όταν δεν είμαστε καλά, σαν φυσική κατάσταση και τέτοια. Το πες με λίγο κακόμιλη. Και θέλουμε να παίξουμε με έναν κοφτή. Πάει να πει ότι η ομάδα μας μπορεί να δημιουργήσει με κατοχή μπάλας και τέτοια. Μπράβο, η ΑΕΚ όμως έδειξε ότι με έναν κοφτή κατοχή μπάλας δεν μπορεί. Αυτό είναι το. Άκουσα ποδοσφαιρική ανάλυση από τον Τίνο ακριβώς τι συμβαίνει ποδοσφαιρικά. Αν θέλει να μάθετε και κάτι. Θέλετε να μάθετε μπάλα, ρε τσουβάλια. Τσουβάλια τώρα. Τσουβάλια. Οι αποδόσεις πλέον θες να τις ακούσεις. Μπράβο. 3-25 ΑΕΚ. Πρώτη. Πρώτη πάλι. Γιατί και για μένα είναι πρώτη. Παρακάτω. 3-35 Ολυμπιακός. Σόπαρε μεγάλη. 4 ΠΑΟΚ. 4 Παναθηναϊκός, να που γίναμε μια παρέα πλέον. Εκεί που ήταν οι άλλοι 2-3 και εγώ στο 20, είμαστε 0, κάτι διαφορά. Πάμε, φίλε. Πάμε. Έλα, καλημέρα. Καλώς ο Νατο Γρήγορο. Τι κάνουμε? Τρέχεις εσύ, τι κάνεις? Στο περπάτημα με παλικάρια. Μπράβο, ρε φίλε, μ' αρέσεις. Ωραίος. Περπατάς, ρε φίλε, και λαχανιάζεις. Ναι. Άρα πρέπει να έχει κάποια κλειστή αρτηρία άμα λαχανιάζει το περπάτημα. Μη με κάνεις τώρα, ρε πτέρια, τώρα Χριστούγεννα έρχονται, μη με κάνεις. Σταμάτα, ρολόι παλμών έχεις. Έχω. Πόσες παλμούς λέει τώρα? 115 το ανώτερο, Μεσιάνη. Με περπάτημα, άρα έχεις περιτά κιλά. Περπάτημα γρήγορο, περπάτημα γρήγορο. Παραπάνω κιλά, πόσα κιλά είσαι. Πόσα κιλά παραπάνω έχεις? Γύρω στα 10. Το κατάλαβα εγώ. Ναι, γύρω στα 10. Είναι λοιπόν, σχεδόν εμένα. 100 έπρεπε να έχεις. 7-8 λιγότερο. Εγώ 100 έπρεπε να έχεις. Εγώ 5-6. Καλά, λοιπόν, η σφυγμή είναι, δεν είναι. Εγώ στα κανονικά μου έχω πολλούς σφυγμούς. Δηλαδή 80-85 σφυγμούς. Εγώ χθες 31 λεπτά τα 5 χιλιόμετρα, 140 σφυγμούς. Ναι, εντάξει, εσύ είσαι χαμηλούς σφυγμούς γενικότερα όμως. Ναι. Δηλαδή στα νορμάλ σου είσαι ήρεμος. Εγώ και στα νορμάλ μου έχω 80 σφυγμούς. Εγώ επειδή είμαι νευρικός, άμα ανέβει η θερμοκρασία, μπορεί να πάω κανένα κεφαλικό. Για πάμε να μας πει τώρα το φίλο. Λοιπόν, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, καταρχάς. Ναι. Θέλω να πω ένα πράγμα και μετά, ράπ, θα σου κάνω μια ερώτηση, θέλω να μου απαντήσεις. Μάλιστα. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα βγει τέταρτος. Γιατί? Γιατί σε σύγκριση με τους άλλους τρεις, ναι, πλην του Αράου, όλες οι μεταγραφές του καλοκαιριού απέτυχαν. Είναι μάπα. Αυτό που με λέγαμε. Αποτέλεσμα να παίζει με τους ίδιους. Και οι ακριβοπληρωμένες μεταγραφές, Βιλένα 2 εκατομμύρια, Τζούριτσιτς, ναι, και τέτοια. Ναι. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό δεν έχει πάγκο, έχουμε και τα κολλήματα του coach. Που άμα δεν πιάσει 70 λεπτό, δεν κάνουμε αλλαγή, μηδέν παρεμβατικότητα στο παιχνίδι. Ισχύει αυτό που λέει ο φίλος. Έτσι. Ισχύει. Και τώρα, Ράπ, θέλω να σε ρωτήσω. Ποιο είναι το ιατρικό για σένα για να γίνει καλά ο Μπρινιόλι? Τι πράγμα. Να του δώσει το 1 εκατομμύριο που θέλει, γιατί το δίνεις 700 και εδώ και πόσους μήνες αυτό το πράγμα έχει γιγαντωθεί. Σωστά. Και τελείωσε. Μια χαρά ιατρικό. Την επόμενη μέρα θα είναι Περδίκη. Θέλει ένα, του δίνει 700. Άρα, φτάνουμε στο συμπέρασμα που λέμε όλοι οι Παναθηναϊκοί, ότι με Αλαφούζο Προκοπή δεν υπάρχει. Τι να σου πω τώρα. Προφανώς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κρίνει ότι δεν αξίζει το 1 εκατομμύριο. Να σου πω κάτι όμως. Είναι για πιο λίγο. Και εγώ μπορώ να έρθω πάνω και στο Καρατζαφέρι και αυτό και να ζητάω τα μαλλιά μου. Έτσι. Εσύ πιστεύεις ότι το 1 εκατομμύριο το δικαιούται ο Μπρινιόλι? Όταν ο Κοτάρς παίρνει 500. Είναι 750, εγώ. Εκεί του δίνω παντελώ. 7,5 του. Εκεί μια χαρά είναι. Παναθηναϊκός έχει δίκιο αυτό που δίνει. Και θα πούμε στο ρίσκο να χάσουμε τον καλύτερο τροματοφύλακα του πρωταθλήματος. Πέρσι. Να ψάξουμε μετά τι. Θα έχεις τον Λοντίκη. Πέρσι ήταν ο καλύτερος. Φέτος δεν είναι ο καλύτερος. Φέτος ίσα ίσα σου έχει κάνει και ζημιές. Πριν 2 μήνες θα λέγαμε ότι είναι ο καλύτερος. Ναι, ναι. Έχει κάνει ένα δίμηνο ασύλληπτα. Τον έχει 3 βαθμούς σου πανέλα. Έγινε παιδιά. Να καλά, δεν Χριστούγεννα. Καλή υγεία και καλό περπάτημα. Είναι υγεία το περπάτημα επίσης. Έτσι γι' αυτό και εγώ έρχομαι κάθε μέρα. Τώρα σήμερα δεν ήρθα γιατί είμαι μπουκωμένος. Εμένα με κουράζει το περπάτημα. Όχι, θέλω να τρέχω. Γρήγορο περπάτημα όμως. Όχι να κάθομαι χαβαλεδιά. Τίποτα είναι. Ξέρεις τι. Βλέπω και τίποτα 2-2 εξιντάριδες, 55, 70. Να περπατάνε μαζί. Εμένα ξεσημάζει το περπάτημα. Με το συχαίνω με ένα. Όχι, εμένα μου αρέσει να κάνω προσπέραση το περπάτημα. Ναι. Ναι, νιώθω και την ώρα ότι είμαι πολύ καλή. Ξεκινάω με 8,5 χιλιόμετρα. Ότι περπάτημα κάνω. Ξεκινάω με 8,5 χιλιόμετρα. Στο πρώτο λεπτό πάω 9, 9,5 πάω 11. Και αρχίζει τρέξιμο μετά. 10, 11, 9, 9. Κάνε ένα περπάτημα με 6,5-7 χιλιόμετρα. Σταθερά 7. Να με αυτό το βάδι να πει. Μόλι πάθω το πρώτο έβραγμα. Θα το κάνω. Με πει ο γιατρό περπάτημα. Μέχρι τότε άστο. Καλημέρες! Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς ονα, καλώς ονα.
Πάνος από κυτρινόμαυρες κρινίδες Καβάλας. Έλα ρε Καβάλα. Από πού είναι κυτρινόμαυρες οι κρινίδες της Καβάλας. Ε, άσο, αφού θέλει. Μια ζωή κυτρινόμαυρες ήταν. Τι, χλωμές είναι. Δεν αναφερθήκατε στο μεγάλο διπλό του Άρη μέσα στην Τουρκία. Τα είπαμε, δεν μας άκουσε στο ξεκίνημα. Άρη θρησκεία μέσα στην Τουρκία. Τα είπαμε στο ξεκίνημα. Ο Κωστής δεν ήθελε και πολύ. Εγώ το ανέβερα γιατί ήταν μεγάλη νίκη. Δεν το συζητάμε. Στην μπάλα τώρα τι θα κάνεις. Πάρ' το εκεί τώρα με τη Λαμία και θα τον πάρεις τώρα η σκοσία από τις κρινίδες. Τη Λαμία θα την κερδίσω με ένα μηδέν, μια χαρά. Καλά. Μάτζιο στάιλ. Μάτζιο στάιλ. Σλάζει το δικέφαλο μωρών σήμερα, στο λέω. Άντε φαγώθηκε. Άμα γίνει αυτό αύριο, φίλε, δεν θα έρθω. Είμαι, δεν είμαι καλά, να ξέρει. Τι γιατί... λέει, θα πάρουμε κανένα παίκτη. Θα πάρει. Πρέπει... Για μένα ο Άρης θα έπρεπε ήδη τώρα, πώς έχουμε, 20 μήνα, να έχει βρει το backup του μωρών. Να έχει ένα center for έτοιμο. Ήδη. Ένα extreme σίγουρα ακόμα πίσω. Ένα στόπερ περιμένει τον Βέλεθ. Θα... Έπρεπε να έχει κάνει ήδη τώρα. Ο Βέλεθ. Ναι. Ο Βέλεθ έχει Φεβρουάριο να έρθει. Τον έχουν θάψει τα πρώτα ρεκόρ. Άμα πάθει κάτι πάλι ο Φαμπιάνο ή η Μπράμπε, τελείωσε ο Άρης. Δεν μου λε τώρα εσύ που είσαι από τι κλίδε, σε σηκώσει από το κρεβάτι. Τα βρήκατε με τον Φαμπιάνο, υπέγραψε. Όχι. Ο Φαμπιάνο, όχι ακόμα. Όχι, όχι. Με τον Κουέστα υπάρχει πιο καλή. Θα το δώσουμε στον Πάο. Ναι, δώσε να δει χαρά η πόλη. Εκεί στι κλίδε, τι καπνίστε, είστε κοντά στην καλή βιτογή, όχι. Κοντά στην καλύφη το είπατε. Κι αν κάπνα από πάνω. Κι αν κάπνα. Πότε θα έρθει στις γιορτές. Πότε θα έρθει. Θα έρθει, είναι μισός καβαλιώτης τώρα. Τις άλλους θα εξαρθεί θέλοντας και μη. Το βλέπουμε εκεί στο σαρί. Θα λέμε το σαρί. Στο σαρί, στο σαρί. Φιλιά Καβάλα. Όλο με τη γλιτώνει, όλο με τη γλιτώνει. Θα τον πάρω εδώ στις κρινίδες και θα πιάσω καπνός. Θα είσαι ζαλισμένος κάθε δύο εβδομάδες. Θα πάω Βουλγαρία μετά από πάνω. Φιλιά, αδερφούλη, φιλιά. Θα περνάω και εγώ τα φανάρια. Ποιο Χίτλερ λέει εδώ, τώρα σε κράζουν. Ποιο Χίτλερ. Ο Χίτλερ τη έκτισε τι πυραμίδε εκεί στη. Πώ τα λένε, συνέδεσαν. Καταστροφή λέει στο Βυζαντινό, λέει. Έγινε εκεί, έγινε σεισμό. Και έγιναν οι. Ποιο σεισμό, ο Χίτλερ τη έβγαξε, με είπανε. Ποια εκρεκούλ πήρε, τα μόνο ένα τέρμι πήρε, λέει τον Μπάουξ, αλλά λέει δεν κέρδισε. Ναι. Θα πήγε να μείνει στην έδεσα ποτέ. Ναι. Είναι. Το είπε στο ραδιόφωνο Κουλ σήμερα τον Ιάπωνα και ξαφνικά ξύπνησαν τα μεγάλα site. Ε, είπαμε, εντάξει, τα είπαμε. Μεγάλε Κουλ. Cool. Ναι, όχι, okay, να σε καλά, ρε παιδί. Κουλ πηγαίνει σε κουρία, πηγαίνει σε μαγαζιά, σε υπόγεια. Είμαστε, μπράβο. Ναι, υπομπόνι. Σε μαγαζιά παραλιακά. Μπράβο. Μαθαίνει, κάνει, μπράβο. Την αναστρέφεται, κάνει βράδια, κόλπα. Η δουλειά του είναι αυτή. Είναι δουλειά μα, παιδιά, να είμαστε γυρολόγοι. Εγώ πάω, ξέρει, να κάνω διάδρομο. Ναι. Δίπλα ένα παλικάρι, 48-50 χρονών, 49. Μου λέει: έχω κάτι πισίνες και τέτοια διαφήμιση θέλω. Σήμερα θα έρθω εκεί η παπάφη. Μπαμ, να συζητήσω. Τι κλείνει αυτά, δεν παίρνει. Τι να κάνω, είσαι δηλαδή. Μανούλα. Κάτσω στο σπίτι, είμαι βίρα. Είσαι μανούλα. Βίρα είσαι στο σπίτι. Εκτός αν είσαι δάσκαλος, καθηγητής και τα λοιπά. Σχολάζει 2 η ώρα και το σπίτι τώρα είσαι άνθρωπο. Και τώρα του μεταξύ ζαχαρώνει στα social media τον Σβιτέτσι, του λέει: έλα γίνα πίσω στον Πάουκλι. Φτάνει εκεί. Τον? Είναι Πολωνοί και οι δύο. Ναι. Ο Κεντζόρα τον έστειλε γίνα πίσω στον Πάουκλι. Φτάνει σε Αμερική, εντάξει, ό,τι να κάνει πίσω. Καλά, δεν μα τρελαίνει. Σε καλά, τον έχει δεύτερο φόρο και τον. Όχι, όχι. Μια χαρά. Λοιπόν, δεν παίρνουμε άλλε γραμμέ. Δίνω αυτή η μασάν. Δεν γίνεται να χάσω αυτή την εκπομπή γιατί την απολαμβάνω κι εγώ. Είμαστε το βράδυ λέει δεν θα έρθει. Το βράδυ θα έρθει γιατί παίζει ο Άρη. Παίζει ο Άρη 5 ώρα, άρα χάνω εγώ την εκπομπή. 5 με 7 μετάδοση. Μάνο Χατζάκη στο στούντιο. Ο Χατζάκη είναι υπέροχο. Υπέροχο. Μάνο Χατζάκη, σοβαρό παιδί. Καριλάκι, τι έγινε, πόνο από μου. Έχει κάτι με ψάτ, νομίζω. Κάτι ψάτ, τα... Όλο χώνε το μουσάτο. Εντάξει, εντάξει. Όλο εκεί στη γύρα είναι. Άρα το βράδυ, Άρη εδώ πέρα, Μάνο Χατζάκη μετά συνέδριξη τύπου και δεν συμμαζεύεται. Εμεί αύριο το πρωί. Δηλαδή δεν μα βάζουν στο Καριλάο. Να πάρουμε το Κάρι να δούμε τι γίνεται. Θα πούμε, να κάνουμε κανένα κονέ, λες, να κάνουμε εμείς τη γέφυρα. Μόλις μας βάλει μέσα. Ναι. Λοιπόν, τι θα κάνω την αναμετάδοση. Ποιοι. Ποιοι θα κάνω από εδώ πέρα την αναμετάδοση. Ο Στράτζαλ. Ο άνθρωπος έτρεχε στα κοκκινοχώματα και στα. Πάνω στους Εύρους. Να μην πάει να κάνει μετάδοση τώρα να ακουσεί εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο. Του Βορείου Ελλάδας με διαφορά το δεύτερο. Εγώ να πάω με τον Μπούζο να το κάνω. Θα μας διώξει κατευθείαν, δεν θα μπείτε καν μέσα. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, τώρα, αν δείτε στον ύπνο σας πολύχρωμα μπαλάκια να πέφτουν από τον ουρανό, αυτό σημαίνει ότι έχετε πάρει λαχνούς από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και περιμένετε τις κληρώσεις του Wingo. Η αριθμομανία Wingo έχει δώσει μέχρι σήμερα τρελά ποσά σε πολλούς τυχερούς, άρα είναι λογικό να το βλέπεις και στον ύπνο σου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο το αριθμοπαιχνίδι Wingo θα ρίξει κέρδος και 20.000 ευρώ μετρητά ανά ημέρα. Ώρες κληρώσεων στις 11 και 1 το βράδυ, παρακαλώ. Κάπου εδώ ο Ήλωτας, ο Κούλιβερ της καρδιάς σας, μαζί με το φαλακρό βέλος, το κουμπαράκι μου, σας αποχαιρετούν με καζαπάκα στα πλήκτρα.
Έρχονται καταρχάς Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Είναι έτοιμος εδώ, τετραπανέτοιμος, ζουμερός. Πλακοτελίστες 10-12 δεν χάνονται με τίποτα. Και στις 12 τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου, ενημέρωση, τα πάντα όλα στο πιάτο σας, τελευταία μαντάτα. Εμείς θα τα πούμε θεού θέλοντος και μπουκώματος επιτρέποντος, λογικά αύριο. Ή μπορεί και όχι. Πανάτσουμε. Φιλιά, αμπιεντό.